Γεια σου, Χρυσάνθη. Γεια σου, Ευαγγελία. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, θα έλεγα, με φίλη στην ευδαιμονία και στο χασμό. Εύχομαι... με ακούτε? Ναι. Εύχομαι για το νέο έτος τα μέγιστα και τα άριστα, αλλά και να επιλαγούμε επιτέλους και από αυτή τη μάστιγα της COVID-19. Παρατηρώ ότι με χαρά και αισιοδοξία θα έλεγα ότι η φιλοσοφική μας δράση διευρύνεται και αυτό οφείλεται στη συμμετοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που στηρίζετε αυτό το εγχείρημα σε τόσους ζωφερούς καιρούς. Με δυσκολία τώρα θέλω να σας θέσω υπόψη σας δύο δυσάρεστα γεγονότα. Μάλιστα όχι θέλω, οφείλω. Θέλω προσωπικά να εκφράσω τη βαθιά μου λύπη για τον θάνατο δύο ανθρώπων από την κοινότητα της φιλοσοφίας. Τον ομότιμο καθηγητή φιλοσοφίας στο Towson University στην Αμερική, Χρήστο Ευαγγελίου, και τον ομότιμο καθηγητή φιλοσοφίας στο Arcadia University, Κώστα Καλιμτζή. Και οι δύο υπήρξαν σπουδαίοι Έλληνες της Διασποράς, μεγάλοι φιλόσοφοι και πάνω απ' όλα άνθρωποι με ανθρωπινότητα. Δυστυχώς, ο θάνατος είναι αναπόδραστος, ανεπίστρεπτος και πρέπει να αντιμετωπίζεται με φιλοσοφική διάρκεια. Ο φιλοσοφικός στοχασμός εργαίνει, κάποιος ακούγεται, αν μου επιτρέπει, ως μια αναγκαία έκφραση της ανθρώπινης διάνοιας, προϋποθέτει και είναι το αποτέλεσμα της ιστορίας του. Γι' αυτό η γένεση, διαμόρφωση και εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης δεν μπορεί να γίνει κατανοητή ως μια αυτόνομη και αχρονική διανοητική παραγωγή ή ανεξάρτητα από τις υλικές συνιστώσεις που την προσδιορίζουν. Η φιλοσοφία, όπως το θέτει και ο Χέγγελ, είναι μια έλογη κατανόηση του πραγματικού. Είναι η έκφραση μιας εποχής στους ενοιολογικούς της καθορισμούς. Το φιλοσοφικό έργο διέπεται από αρχές διαλεκτικού χαρακτήρα και εκτείνεται σε όλο το εύρος της κοινωνικοπολιτικής ιστορίας της σκέψης, ειδικότερα από τις σημερινές συνθήκες της δυστοπίας. Η δράση μας επιβάλλεται να περνάει μέσα από την αρχαία ελληνική σκέψη για μια έλογη πορεία ολοκλήρωσης του ανθρώπου, θα έλεγα ένα ελεύθερο βίο της χειραφέτησης, της κοινωνικής αγγλικής και της ηθικής πρόοδου. Γι' αυτό ας αναρωτηθούμε, σε τι χρησιμεύει σήμερα η σοκρατική σκέψη? Η λογική θεμελίωση της ηθικής κατά τον Σοκράτη συνίστατος στην στοχαστική διερεύνηση και αναζήτηση της αρετής. Η αρετή είναι γνώση. Και ως ότου αποκτήσει ο άνθρωπος τη γνώση, δεν μπορεί να είναι ενάρετος. Η ηθική δεν περιοριζόταν στη θεωρητική μόνο ενασχόληση με το ζήτημα της αρετής, αλλά κατεξοχήν ενδιαφερόταν για την άσκησή της στην πράξη. Όχι μόνο να στοχάζεται και να διερευνά κανείς το αγαθό, αλλά κυρίως για να το πράττει αυτό το αγαθό στη ζωή του. Ο Σοκράτης έδειξε ο ίδιος με το παραδειγμά του τη δύναμη και την ετοιμότητα του ανθρώπου με ήθος να ζήσει σύμφωνα με τα κριτήρια και τις αξίες του. Σφάλεις αν νομίζεις πως κάποιος που είχε την παραμικρή αξία υποστήριζε ο ίδιος ο Σοκράτης στην ομιλία του, θα υπολόγιζε, στην απολογία του με συγχωρείτε, θα υπολόγιζε τον κίνδυνο της ζωής ή του θανάτου ή οτιδήποτε άλλο, αντί να εξετάζει τούτο μόνο. Ποιο, εάν η πράξη του είναι δίκαιη ή άδικη και αν ερμόζει στα έργα ενός καλού ή κακού ανθρώπου. Η ηθική στάση κατά τον φιλόσοφο ως αποτέλεσμα μιας ξεχωριστής για τον καθένα πορείας και αναζήτησης είναι αυτό που κάνει τη ζωή, την τέχνη της ζωής μάλλον, μια τόσο δημιουργική και ενδιαφέρουσα υπόθεση. Επίσης, θα έλεγα ότι πρέπει να αναρωτηθούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να κάνουμε ένα γόνιμο διάλογο με τον Αριστοτέλη. Σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα, επαναλαμβάνω, τα σημερινά, στον χώρο της ηθικής, της κοινωνίας, των πολιτών, της πολιτικής, αλλά και της ανακαλύψης στον χώρο των επιστημών. Η αρετή από μόνη της δεν εξαρκεί, δίδασκε ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του.
πρέπει επίσης να υπάρχει δύναμη να μετατραπεί σε πράξη. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον έχει ληφθεί μια απόφαση με ηθικά κριτήρια, πρέπει κατόπιν να εφαρμοστεί με συνέπεια. Η δε ηθική εξ έθους περιγίγνεται, μας λέει ο ίδιος στα ηθικά νοικομάχια, και η δε ηθική αρετή έξις προαιρετική, πάλι στα ηθικά νοικομάχια. Άρα, δεν πρέπει να ασχοληθούμε μόνο με τη θεωρητική γνώση, αλλά να δούμε πώς το φιλοσοφικό αυτό όλων χρησιμεύει στο σήμερα, ώστε να μπορούμε να σκεφτούμε τη ζωή μας. Τα ηθικά διλήμματα που αντιμετωπίζουμε με όρους και ιδέες αριστοτελικής συμβουλευτικής έμπνευσης. Η πρακτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη στηρίζεται στην αναγκαία σύνδεση διανοητικής και ηθικής αρετής, και η ευδαιμονία που είναι ενέργεια της ψυχής κατά λόγων προϋποθέτει την βούλευση και την προαίρεση. Γιατί αυτή φυσικά είναι προσαρμοσμένη στα δεδομένα της ελληνικής πόλεως και απευθύνεται στον ελεύθερο πολίτη. Η αρετή του πολίτη επηρεάζεται καταρχήν από τη βούλησή του να συμμετέχει στα κοινά. Δεν υπάρχει δικαίωση του ανθρώπου έξω από την πόλη. Ο ελεύθερος λοιπόν πολίτης θα επιζητήσει την ευδαιμονία μέσα στους ίδιους τους θεσμούς της πόλεως. Θα επιδιώξει δηλαδή το αύταρκες αγαθό. Η επιστροφή στη σκέψη όχι μόνο του Σοκράτη και του Αριστοτέλη, αλλά και του Επίκουρου μπορεί δυνάμει να νοηματοδοτήσει το παρόν, διότι μέσα από την σκέψη τους επανατίθενται μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αρεθετούν την προβληματική του παρόντος, προσανατολίζουν τη σκέψη και την πράξη μας στην κατεύθυνση υπέρβασης των ηθικών και κοινωνικών αδιεξόδων που ορίζουν την παθογένεια του ηθικού και πολιτικού μας συστήματος. Η επικούρια φιλοσοφία είναι και αυτή μια φιλοσοφία της πράξης. Υπηρετεί έναν πραγματικό καθημερινό σκοπό. Απομακρύνει δηλαδή τα δεινά του βίου και συντείνει στην ίαση της ψυχής και του νου. Μάταιος είναι ο φιλοσοφικός λόγος που δεν θεραπεύει κανένα ανθρώπινο πάθος. Δεν απαλλάσσει την ψυχή από τα οχλούντα, μας λέει ο ίδιος ο φιλόσοφος. Ο επικουρισμός είναι πρωτίστως μια φιλοσοφική συμβουλευτική. Είναι μια αίρεση βίου για το πώς οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν ελεύθερα και τι γνώση πρέπει να έχουν ώστε να το πετύχουν. Και αυτός ο τρόπος βίου παραπέμπει στο ότι οι άνθρωποι πρέπει να σκέφτονται ελεύθερα. Ο κήπος αποτελεί προπύργιο για την ηθική τελείωση, την ελευθερία και την κοινωνική αλλαγή του ανθρώπου. Διότι στην ουσία αυτός ο κήπος δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η πόλη σεν πόλη. Η επικούρια φιλοσοφία δεν αποτελεί μια προσέγγιση μόνο της εποχής του, αλλά και του καιρού μας, του σήμερα, γιατί ο άνθρωπος θα πρέπει να αποτελέσει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινωνίας. Όπως και τότε, έτσι και σήμερα η πολιτεία μειώνεται ηθικά και πολιτικά και οι αυτόνομες ηθικές και πολιτικές φύσεις δεν χωρούν μεταξύ των φαύλων και των δημαγωγών. Άρα το εξαιρετικό επίκαιρο, θα έλεγα σήμερα έτοιμα, για πραγμάτωση των δημιουργικών δυνατοτήτων του ανθρώπου, το αίτημα για αυτοπραγμάτωση του ανθρώπου και αυτονομία, διαμεσολαβείται με την προβολή της φιλοσοφίας. Για τον Μάρξ, ο διαφωτισμός εκφράζεται ad hominem. Στη συνέχεια είναι δυνατόν να γίνει κτήμα των μαζών και να μεταβληθεί σε υλική δυναμική για τη μετάβαση σε έναν κόσμο καλύτερο, σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Είναι γεγονός ότι η φιλοσοφική σκέψη είναι αναγκαία ως αναζήτηση των όρων της ιστορικής αναγκαιότητας και γίνεται άμεσα πρακτική μέσα στην προεπτική της επιδίωξης μιας χειραφέτησης της ίδιας της ανθρωπότητας. Διότι σήμερα δεν υπάρχει ηθική και πολιτική που να αποτελεί το εγγενές της πόλεως, αλλά πολιτική της εξουσίας. Δεν υπάρχει ελευθερία, αλλά ελευθερία της εξουσίας. Γι' αυτό είναι καιρός να ακολουθήσουμε το δρόμο του αδύνατου. Οι μέρες μας απαιτούν διακινδύνευση και εξέγερση. Η φιλοσοφία με το διαλεκτικό λόγο της, μέσα από την καλλιέργεια του νου, πρέπει να στοχεύει στην αλλαγή της ανθρώπινης συνθήκης, τον ανασχηματισμό της κοινωνίας. Η φιλοσοφία δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην ερμηνεία του κόσμου, διότι δικαιολογεί και συντηρεί το υπάρχον πολιτικό στάτους,
αλλά να συμβάλλει στην αλλαγή του κόσμου. Η ιδέα ολιγαρία για την ίδια τη φιλοσοφία είναι ολιγορία για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου. Διότι το φιλοσοφήν πρέπει να αντιμάχεται την ηθική και πολιτική ισοπαίδωση της εποχής μας. Και σταματώ εδώ. Και παραχωρώ τον λόγο σε μια ευρυθή, θα έλεγα, φιλόσοφο, που η διακονία της στη φιλοσοφία έχει συνέπεια, συνέχεια και βάθος, την καθηγήτρια φιλοσοφίας ελληνική, Ελένη Καλοκαιρινού. Η Ελένη Καλοκαιρινού σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιαστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκανε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Έξιτερ του Ηνωμένου Βασιλείου. Εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ηθική φιλοσοφία, εφαρμοσμένη ηθική και βιοειθική, τη φιλοσοφική ανθρωπολογία, την πολιτική φιλοσοφία και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Οι δημοσιεύσεις που περιλαμβάνονται σε πολλά βιβλία είναι πάρα πολλές, εγώ θα αναφέρω τις κυριότερες. Είναι το «A Critical Examination of Stoic Moral Philosophy», συγγραφή, «Formatica Ethics, Formata Ethics to Ethics», «An Overview of Richard Moral Philosophy», συγγραφή, «Το έμβριο οικειοφορείο σαν μητέρα και τα όρια της αναπαραγωγικής αυτονομίας», συγγραφή, Δημητρίου Κιδώνη, Θωμά Κινάτη, Σούμα, θεολογική εξελινιστήσα, τόμος 18, περί δικαιοσύνης και αδικίας, κριτική έκδοση και υπομνηματισμός. Ρόναλντ Φιλντ Άτκινσον, εισαγωγή στην ηθική φιλοσοφία, μετάφραση, εισαγωγή στη βιοηθική, ιστορικές και συστηματικές προσεγγίσεις, επιμέλεια. Ο άνθρωπος και οι τεχνικές της ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, επιμέλεια. Έχει συγγράψει πάνω από 100 άρθρα. Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια. Συμμετείχε σε 2 ευρωπαϊκά προγράμματα εκπροσωπώντας το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πρώτον, η βιοειθική των καταστροφών και δεύτερον, δημιουργία ψηφιακού μουσείου ιστορίας της ιατρικής προς χρήση των φοιτητών των ιατρικών σχολών. Υπήρξε μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής Κύπρου επί 3 συνεχείς θητείες, από τις ειδήσεώς της μέχρι το 2011. Υπήρξε μέλος της Επιτροπής Ηθικής Διοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιαννίνων και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ηθικής και Διοντολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κυρία Καλοκαιρινού, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κεχρολόγου, και για τον πρόλογο και για την παρουσίαση αυτή, αλλά κυρίως σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας προς εμένα να συμμετάσχω σε αυτό το κύκλο διαλέξεων που οργανώνει ο Δήμος Νέας Φιλαδελφίας σε συνεργασία με το Κέντρο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό που διευθύνει ο κύριος Ζελιβογιατζής και με το Κέντρο Φιλοσοφίας το οποίο διευθύνει, του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο διευθύνει η κυρία Άννα Λάζου, την οποία βλέπω μάλιστα με πολύ χαρά να είναι ανάμεσά μας απόψε. Προκαταβολικά θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους που είναι απόψε παρόντες. Βλέπω και κάποιους συναδέλφους που είχα καιρό να τους δω και με χαροποιεί ιδιαίτερα. Όπως επίσης να ευχαριστήσω θερμά και τους φοιτητές μας από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα φιλοσοφικής ανθρωπολογίας που είναι παρόντες. Το θέμα μου είναι γνωστό, η φιλοσοφία σύμβουλος της ζωής του ανθρώπου και ο πρώτιστα πρακτικός χαρακτήρας της. Η φιλοσοφία και γενικότερα οι ανθρωπιστικές επιστήμες έχουν ανέκαθεν και πιο πολύ στην εποχή μας θεωρηθεί ως ένα άχρηστο είδος γνώσης, ως ένα είδος διερεύνησης το οποίο δεν αποφέρει καμία ωφέλεια ή κάποιο χρήσιμο ποσοτικοποιήσιμο αποτέλεσμα. Όσοι έχουμε εργαστεί ή εργαζόμαστε ακόμα στον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών, γνωρίζουμε πολύ καλά την απογοήτευση που νιώθουμε, που έχουμε συχνά αισθανθεί, όταν υποβάλλουμε αιτήσεις για τη χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων ή ερευνητικών προγραμμάτων
είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκεί στις αιτήσεις μας ερχόμαστε πάντοτε αντιμέτωποι με το ερώτημα ή τα ερωτήματα. Πρώτον, ποιο όφελος θα προκύψει από την προτινόμενη έρευνα και δεύτερον, ποια είναι η χρησιμότητα του προτινόμενου ερευνητικού προγράμματος. Σε μια κοινωνία, σε μια εφολημιστική εποχή, στην οποία τα πάντα κρίνονται επί τη βάση του οικονομικού ωφέλους ή ζημίας, αντιλαμβανόμαστε ότι η σημασία της φιλοσοφίας ακυρώνεται και ο ρόλος του φιλοσόφου υποβαθμίζεται. Στην ομιλία μου απόψε, επομένως, θα προσπαθήσω να δείξω ή καλύτερα να αναδείξω το σημαντικό χαρακτήρα της φιλοσοφίας, τον βαθιά ανθρωπολογικό χαρακτήρα της φιλοσοφίας, εκείνον που αποτελεί γνώμονα του τρόπου της σκέψης μας και κατ' επέκταση της πορείας της ζωής μας. Αυτό θα προσπαθήσω να το δείξω με δύο τρόπους. Πρώτον, αναδεικνύοντας τον βαθιά συμβουλευτικό και παρακινητικό χαρακτήρα της φιλοσοφίας και δεύτερον τονίζοντας ότι ο πρώτιστα λογικός, σε αντίθεση με τον ψυχολογικό, ρόλος της ηθικής φιλοσοφίας είναι να πει, να επιτάξει, να αλλάξει τον άνθρωπο και κατ' επέκταση τον κόσμο. Εκείνο που δεν έχουν αντιληφθεί όσοι θεωρούν τη φιλοσοφία και δει την ηθική φιλοσοφία ως μία άχρηστη ενασχόληση, είναι ότι αυτή αποσκοπεί στο να αλλάξει τον κόσμο και όχι απλώς στο να τον εξηγήσει. Το καλύτερο σημείο για να αρχίσουμε τον προβληματισμό μας είναι ο Πλάτωνας. Ο Πλάτωνας, το έργο του Τίμεως, το οποίο περιλαμβάνει τη δική του εκδοχή της δημιουργίας του κόσμου, μεταξύ των άλλων διηγείται τη δημιουργία του ανθρώπου καθώς και τα διάφορα είδη, καθώς και τη δημιουργία των διαφόρων και καθώς και το πώς προκύπτουν οι διάφορες ασθένειες. Διακρίνει τρία είδη σωματικών ασθενειών, διακρίνει όμως και τις ασθένειες της ψυχής, τις οποίες υποδιαιρεί ως εξής. Πρώτον, έχουμε ψυχικά νοσήματα που προέρχονται από την κατάσταση του σώματος, από μια ελλειπτική κληρονομικότητα και από μια κακή ανατροφή των νέων. Δεύτερον, η άνοια είναι επίσης μια ψυχική νόσος και διακρίνεται σε δύο είδη, τη μανία και την αμάθεια, και οτιδήποτε επιφέρει κάτι από αυτά τα δύο αποτελεί νόσο ή ασθένεια. Ανάμεσά τους η πιο σοβαρή νόσος είναι η υπερβολική χαρά και η υπερβολική λύπη. Διότι εκείνος που χαίρεται ή λυπάται υπερβολικά, στην προσπάθειά του να αυξήσει τη χαρά και να αποφύγει τη λύπη, δεν μπορεί ούτε να δει ούτε να ακούσει ορθά, λυσά, και δεν μπορεί να φανεί λογικός. Και μια άλλη αιτία που προξενεί ψυχικές ασθένειες, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, μια τρίτη αιτία, είναι τα διάφορα όξινα και αλμυρά φλέγματα, πικρή ή χολώδης χυμή, που αφού περιπλανηθούν στο σώμα εκλείουν τους χυμούς τους στην περιφορά της ψυχής, τονίζοντας με τον τρόπο αυτό τη στενή αλληλεξάρτηση σώματος και ψυχής. Έκανα αυτή την αναφορά στον τρόπο με τον οποίο ο Πλάτωνας αντιλαμβάνεται τις ψυχικές ασθένειες, διότι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερως να δούμε πώς συλλαμβάνει τη θεραπεία τους. Κατά αυτόν, όπως οι τρεις δυνάμεις της ψυχής, λογιστικό, θυμοειδές, επιθυμητικό, θα πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη αρμονία, σε πλήρη ισορροπία για να είναι η ψυχής υγιής, κατά έναν ανάλογο τρόπο, αυτή η αρμονία θα πρέπει να επικρατεί μεταξύ σώματος και ψυχής, προκειμένου να είναι υγιής ο άνθρωπος. Αυτή η αρμονία βεβαίως μεταξύ σώματος και ψυχής θεμελιώνεται μεταξύ των άλλων, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, στην αναλογία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ σώματος και ψυχής, δηλαδή ούτε πολύ δυνατό σώμα και αδύνατη ψυχή, διάθεση, ούτε το αντίθετο. Όπου δεν υπάρχει αυτή η αρμονία, εισαγωγικά, μια είναι η σωτηρία και για τα δύο.
Ούτε την ψυχή να ασκούμε χωρίς το σώμα, ούτε το σώμα χωρίς την ψυχή, κλείνει τα εισαγωγικά. Και συνεχίζει ο Πλάτων. Κατά δε ταύτα και τα μέρη θεραπευταίων, το του παντός απομιμούμενον είδος, το οποίο σημαίνει, μεταφράζω, κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να φροντίζουμε και όλα τα μέρη του σώματος, μιμούμενοι το συμπατικό πρότυπο, που αλλού το αποκαλεί το όλον. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, επομένως, η θεραπεία του σώματος και της ψυχής, η θεραπεία της ψυχής από τα πάθη και η επανάκτηση της αρμονικής της κατάστασης είναι τόσο αρμοδιότητα του ιατρού όσο είναι και του φιλοσόφου. Πολύ περισσότερο η εναρμόνιση σώματος και ψυχής με το συμπαντικό είδος ή το όλον είναι εξ ολοκλήρου αρμοδιότητα του φιλοσόφου. Ας δούμε πιο συγκεκριμένα τι λέει ο Πλάτων στο σημείο αυτό. Υπάρχει ένα σημείο του διαλόγου, δύο σημεία, έγραψα στην αρχή δύο σημεία, γιατί εννοούσα να αναφέρω μία παραπομπή από το Χαρμίδη και μία από το Φέδρο. Εν τέλει, επειδή θεώρησα ότι θα πήγαινε η ομιλία πολύ σε μάκρος, κατέληξα να αναφέρω και θα αναφέρω το ένα σημείο από το Χαρμίδη. Το οποίο μας βοηθάει να καταλάβουμε ακριβώς τι εννοεί ο Πλάτων σχετικά με αυτή η εναρμόνιση των μερών του σώματος με το όλον. Στο διάλογο λοιπόν Χαρμίδης, ο Σωκράτης πληροφορείται ότι ο νέος Χαρμίδης υποφέρει από πονοκέφαλο. Ο Σωκράτης λέει ότι ξέρει μια θεραπεία με βότανο, αλλά αυτό δεν θα λειτουργήσει εκτός αν απαγγείλει ένα ξόρκι. Ο Σωκράτης επεξηγεί πώς θα πρέπει να είναι το ξόρκι για να λειτουργεί, για να φέρει αποτελέσματα. Και εδώ διαβάζω ένα απόσπασμα, το οποίο είναι λίγο εκτενές, λίγο, αλλά είναι Χαρμίδης και νομίζω αξίζει τον κόπο. Λέει λοιπόν ο Σωκράτης, «Κάτι παρόμοιο συμβαίνει, Χαρμίδη, με τα ξόρκια τούτα. Τα έμαθα στο στρατό, από κάποιον από τους στρατιώτες γιατρούς, οπαδούς του Ζαλμόξιδος, οι οποίοι λέγεται ότι μπορούν να εξασφαλίσουν την αθανασία. Μου έλεγε λοιπόν αυτός ο θρακιώτης ότι οι Έλληνες γιατροί σωστά έλεγαν όσα είπα εγώ τώρα δά. Αλλά ο Ζάλμοξης έλεγε, ο βασιλιάς μας, που είναι θεός λέει, ότι δεν είναι σωστό να επιχειρεί κάποιος να θεραπεύει τα μάτια χωρίς να θεραπεύει και το κεφάλι, ούτε το κεφάλι χωρίς το σώμα, έτσι και το σώμα δεν πρέπει να θεραπεύεται χωριστά από την ψυχή και αυτή είναι ακριβώς η αιτία που διαφεύγουν από τους Έλληνες οι περισσότερες ασθένειες, επειδή παραμελούν το σύνολο, το οποίο θα έπρεπε να φροντίζουν, διότι αν δεν υγιένει το σύνολο, είναι αδύνατο να υγιένει το μέρος. Έλεγε ότι όλα ξεκινούν από την ψυχή, και τα κακά και τα καλά για το σώμα και για ολόκληρο τον άνθρωπο. Και από εκεί κατευθύνονται όλα, όπως από το κεφάλι προς τα μάτια. Πρέπει επομένως εκείνο πρώτα και κύρια να θεραπεύουμε, αν πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα μέρη του κεφαλιού και του υπόλοιπου σώματος. Η ψυχή θεραπεύεται, έλεγε, καλέ μου, με ορισμένα μαγικά ξόρκια. Και αυτά τα ξόρκια είναι οι καλοί λόγοι. Από τέτοιους λόγους γεννιέται στην ψυχή η σοφροσύνη, η οποία μόλις γεννηθεί και βρεθεί μέσα στην ψυχή, είναι πια εύκολο να εξασφαλίσει την υγεία και στο κεφάλι και στο υπόλοιπο σώμα. Και εδώ τελειώνει η παραπομπή. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, η φροντίδα της ψυχής και η θεραπεία της από τα πάθη, η αποκατάσταση δηλαδή της σοφροσύνης στην ψυχή, είναι η προϋπόθεση για τη θεραπεία των ασθενειών του σώματος. Η φροντίδα ή η θεραπεία της ψυχής περιλαμβάνει ξόρκια, μαγικά τραγούδια, αλλά κυρίως τους καλούς λόγους. Η θεραπεία όμως της ψυχής με τη χρήση των καλών λόγων είναι κάτι που αναλαμβάνει ο φιλόσοφος με την τέχνη του φιλοσοφικού λόγου. Δεν είναι τυχαίο επομένως ότι πολλοί κλασικοί φιλόλογοι στις μέρες μας έχουν δείξει ότι οι απαρχές μιας άλλης νεότερης επιστήμης
της ψυχοθεραπείας και της ψυχανάλυσης, ακόμα και κυρίως της φιλοσοφικής συμβουλευτικής, ανάγονται στη θεραπεία, στη εισαγωγικά, θεραπεία των λόγων της αρχαιοελληνικής και ρωμαϊκής ιατρικής, κλείνουν τα εισαγωγικά. Ακριβώς αυτός είναι ο ισχυρισμός της δόκτωρος Κιάρα Θάμπιγκερ, λαμπρής ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Γόρικ και αργότερα του Βερολίνου. Εντοπίζει τις απαρχές της θεραπείας των λόγων στην Οδύσσεια του Ομήρου, όταν ο Οδυσσέας, ναυαγός, καταλήγει στο νησί των Φεάκων. Εκεί ο βασιλιάς Αλκίνοος τον περποιείται για νεόδωρα, του προσφέρει ένα πλούσιο γεύμα και στη συνέχεια ο αηδός του αρχίζει να τραγουδά τις περιπέτειες του Οδυσσέα χωρίς να υποψιάζεται ποιον έχει απέναντί του. Τότε ο Οδυσσέας αισθάνεται λύπη και κατάθλιψη. Ο Αλκίνος, αντιλαμβανόμενος την αλλαγή διάθεσης του ξένου του, ζητά από τον αηδό να σταματήσει και προσπαθεί να καταπραίνει τα θλιβερά αισθήματα του ξένου του. Η Θάμπιγκερ υποστηρίζει ότι πολλοί φιλόσοφοι της αρχαιότητας χρησιμοποιούν στις διατριβές τους λέξεις όπως λόγια, επικοινωνία, ως θεραπευτική μέθοδο, προκειμένου να καταπραίνουν την κατάθλιψη, τη φρενίτιδα, την παράνοια και άλλες ψυχικές ασθένειες. Αν και δεν τον ονομάζει, ο Πλάτων περιλαμβάνεται ανάμεσα στους φιλοσόφους αυτούς. Η Θάμπιγκερ επίσης υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο που παίζει η φιλοσοφία για τον κατευνασμό των ασθενειών της ψυχής. Μια πρακτική που αναγνωρίστηκε ευρέως στη νεότερη εποχή. Σας θυμίζω, δεν το έχω γράψει, τώρα το μου διέφυγε, το περίφημο βιβλίο του Αμερικανού συγγραφέα Πλάτων ή Πρόζακ, έτσι, είναι σε αυτό το πνεύμα. Όπως παρατηρεί η Θάμπιγκερ, υπάρχει μια σημαντική διαφορά όμως μεταξύ της αρχαίας θεραπείας των λόγων και της νεότερης ψυχοθεραπείας. Στην αρχαιότητα ο φιλόσοφος αναλάμβανε την ομιλία και όλη την επικοινωνία με το πρόσωπο το οποίο υπέφερε από κατάθλιψη ή φρενίδιδα. Στους νεότερους χρόνους, από την άλλη, είναι το πρόσωπο που πάσχει από κατάθλιψη, το οποίο μιλά, εκφράζει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του στο θεραπευτή, ενώ αυτός ακούει κυρίως και επεμβαίνει μόνο όταν είναι αναγκαίο. Παρατηρούμε επομένως ότι η φιλοσοφία, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, δρά συμβουλευτικά. Έχει μια υποστηρικτική λειτουργία για τον άνθρωπο, θεραπεύει την ψυχή του από τυχόν υπερβολικές λύπες και χαρές. Έγινε κάτι? Καλώς. Οκ, συνεχίζω. Από υπερβολικές λύπες και χαρές και από πάθη. Είναι ένα είδος επιμέλειας της ψυχής, επιμέλειας του εαυτού μας. Η επιμέλεια του εαυτού μας, το πρώτον, αναλήφθηκε από τη φιλοσοφία. Έχει όμως αναλυφθεί παράλληλα και από τη θεολογία και στη νεότερη εποχή την ψυχολογία, την ψυχανάλυση και την ψυχιατρική. Η φροντίδα του εαυτού μας όμως από τη φιλοσοφία είναι πιο ουσιαστική, καθώς διαθέτει μια αμεσότητα και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που απασχολούν πρωτογενώς τον άνθρωπο, και υπογραμμίζω το πρωτογενώς. Και τα προβλήματα αυτά είναι πρωτίστως προβλήματα της νοηματοδότησης της ζωής μας και του κόσμου. Όχι τα πρακτικά προβλήματα, αυτά τα ασήμαντα με τα οποία ασχολείται η εφαρμοσμένη ηθική. Δεν έχω αυτά κατά νου και σίγουρα ο Σωκράτης δεν εννοεί αυτά. Γεννιόμαστε μέσα σε έναν ανίκιο και αφιλόξενο κόσμο, συγχρόνως όμως είμαστε ανοιχτοί σε έναν γλωσσικό και κοινωνικό ορίζοντα. Σταδιακά αρχίζουμε να δίνουμε νόημα και αξία στα πρόσωπα και στα πράγματα γύρω μας, και ο αρχικά ανίκιος κόσμος σιγά σιγά αποκτά νόημα και καθίσταται φιλόξενος.
Παρομοίως αρχίζουμε να δημιουργούμε σχέσεις, να ανήκουμε στον κόσμο. Η ζωή μας αρχίζει να αποκτά νόημα. Θέτουμε στόχους στη ζωή μας. Η νοηματοδότηση όμως αυτή δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο δυνάμει και μέσω της φιλοσοφίας. Και με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η αυθεντικότητά μας. Ο άνθρωπος, ο οποίος έχει μάθει να στοχάζεται από νεαρή ηλικία και τον έχουν απασχολήσει θέματα νοηματοδότησης της ζωής και του κόσμου, δεν κάνει λόγου χάρη κάποια πράγματα, απλώς και μόνο διότι αυτά κάνουν όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι άλλοι. Σπουδάζει, κάνει καριέρα ή κάνει οικογένεια, διότι το καθένα από αυτά έχουν αξία στο αξιολογικό του σύστημα και τούτο διότι έχουν πρωτογενώς νοηματοδοτηθεί ως πρακτικές με ιδιαίτερο νόημα για αυτόν. Θα διήγε έναν μη αυθεντικό βίο εάν λόγου χάρη είχε γίνει ιατρός ή νομικός, ενώ στην πραγματικότητα το μόνο πράγμα που είχε νόημα για αυτόν στη ζωή του ήταν να αφοσιωθεί στο Θεό και να γίνει μοναχός λόγου χάρη. Ο βαθύς φιλοσοφικός στοχασμός, είτε είναι προσωπικός, είτε είναι συχνά καθοδηγούμενος από κάποιο έμπειρο φιλόσοφο, μας διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις και οι πράξεις μας είναι αυθεντικές και φέρουν τη δική μας σφραγίδα. Πολύ συχνά συναντούμε ανθρώπους και ατυχώς νέους ανθρώπους, οι οποίοι παραπέμπουν στα όρια ζωής και θανάτου, εμπλέκονται στα ναρκωτικά, έχουν εθιστεί στο αλκοόλ. Αυτό συμβαίνει διότι έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους στη ζωή, δεν αναγνωρίζουν καμία αξία, η ζωή τους δεν έχει κανένα νόημα για αυτούς, δεν έχουν κανένα στόχο στη ζωή τους. Οι νέοι αυτοί δεν είναι προς κατηγορία. Δεν πρέπει να τους κατηγορούμε. Αντίθετα, χρειάζονται καθοδήγηση, συμβουλή, υποστήριξη, όχι τόσο, καθόλου θα έλεγα, από ιατρούς, ψυχιάτρους ή ψυχαναλυτές, όσο από ένα φιλόσοφο δάσκαλο, όπως ήταν ο Σωκράτης. Να σας υπενθυμίσω ότι ο κακάσχημος Σωκράτης ασκούσε ιδιαίτερη γοητεία στους νέους μαθητές του. Μέσω της ερωτοαπόκρισης και με τη διαλεκτική μέθοδο οδηγούσε τους μαθητές του να κοιτάξουν μέσα στον εαυτό τους και να αποκτήσουν αυτογνωσία. Το γνώθις αυτόν, το να γνωρίσει ο νέος τον εαυτό του, ήταν ο πρώτος στόχος τον οποίο αποσκοπούσε ο Σωκράτης όταν δίδασκε τους νέους. Και νομίζω το να γνωρίσει ο άνθρωπος τον εαυτό του είναι η αφετηρία από την οποία πρέπει να ξεκινά ο κάθε άνθρωπος. Επιπλέον, κάτι τέτοιο δεν είναι διόλου εύκολο, διότι όπως γράφει ο Πλάτων στο διάλογο Φέδρο, στον οποίο συγκρίνει την αληθινή τέχνη της ρητορικής με την τέχνη της ιατρικής, και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει μία φύση που έχουμε να καθορίσουμε. Η φύση του σώματος τη μια και η φύση της ψυχής την άλλη. Αν εννοούμε να είμαστε επιστημονικοί και να μην αρκούμεθα στην απλή εμπειρική ρουτίνα, όταν εφαρμόζουμε την ιατρική και τη δίαιτα προκειμένου να επιφέρουμε την υγεία και τη δύναμη, ή όταν εφαρμόζουμε λόγια και κανόνες συμπεριφοράς προκειμένου να εμφυτεύσουμε πεπιθήσεις, τις πεπιθήσεις και τις αρετές που επιθυμούμε. Αυτό είναι από το Φέδρο 270 B-D. Παρατηρούμε επομένως ότι σύμφωνα με τον Πλάτωνα απαραίτητη προϋπόθεση για να αποκτήσουμε αυτογνωσία, δηλαδή το γνώθησε αυτόν, είναι να γνωρίσουμε τη φύση του σώματος από τη μια και τη φύση της ψυχής από την άλλη. Κάτι που όπως αντιλαμβανόμαστε δεν είναι καθόλου εύκολο και απαιτεί χρόνο και κόπο. Η γνώση του ανθρώπου, η αυτογνωσία και κατ' επέκταση η ανθρωπολογία είναι ένα είδος διερεύνησης που διαπερνά όλη την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, είτε μιλάμε για ηθική είτε για πολιτική φιλοσοφία. Στα ηθικά νικομάχια, ο Αριστοτέλης αναλύει πρώτα τις δυνάμεις της ψυχής και του σώματος, προτού προχωρήσει να μας προτείνει πώς η ανεπεξέργαστη φύση του ανθρώπου μπορεί,
δυνάμει των αρετών και της ηθικής συμπεριφοράς να καταστεί πώς η ανεπεξέργαστη φύση του ανθρώπου μπορεί να καταστεί όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή μια ηθικοποιημένη ανθρώπινη φύση. Παρόμοια, όλοι οι φιλόσοφοι της αρχαιότητας, όπως ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και οι Στοικοί και ο Επίκουρος σε μεγάλο βαθμό και πολλοί οι φιλόσοφοι της νεότερης εποχής, προτού υποβάλει ο καθένας τη δική του πολιτική πρόταση διακυβέρνησης της κοινωνίας, κάνουν μια απόπειρα κατανόησης και καταγραφής της ανθρώπινης φύσης. Όμως, η φιλοσοφία ως συμβουλευτική και υποστηρικτική επιστήμη του ανθρώπου και μάλιστα των νέων, προϋποθέτει τη συνεχή προσπάθεια αυτογνωσίας, γνώσης του εαυτού μου και κατ' επέκταση της επιμέλειας του εαυτού μου που αυτή η γνώση συνεπάγεται. Μου προξενεί αλγινή εντύπωση ότι στην εποχή μας, στον 21ο αιώνα, ενώ οι άνθρωποι φροντίζουν και ενημερώνονται, φροντίζουν κατά κόρο και ενημερώνονται για την υγεία του σώματός τους και το επιμελούνται αναλόγως, δεν ενδιαφέρονται διόλου για την ψυχική τους αρμονία. Δεν ενδιαφέρονται να γνωρίσουν καθόλου την ψυχική τους υγεία και δεν επιμελούνται καθόλου τον εαυτό τους. Πράγματι ζούμε σε μια έντονα αντιφιλοσοφική εποχή, στην οποία η φροντίδα του εαυτού δεν ενδιαφέρει καθόλου. Στην εποχή του Σωκράτη, η φιλοσοφία λειτουργήσε ως ένας έντονας συμβουλευτικός και υποστηρικτικός λόγος απέναντι στους ανθρώπους και ιδίως απέναντι στους νέους. Σε άλλες περιόδους, σε μεταγενέστερες περιόδους, η φιλοσοφία λειτουργήσε είτε ως θεραπευτικός λόγος, είτε ως παραμυθητικός. Οι στοικοί φιλόσοφοι λόγου χάρη θεώρησαν τη φιλοσοφία ως τον θεραπευτικό λόγο εκείνο που κρατά τις ψυχικές μας δυνάμεις σε ενότητα και την προαίρεσή μας αγαθή σε έναν εξωτερικό κόσμο που καταπαρασπαράσεται, που κατασπαρασόταν από πολέμους και πολιτική αστάθεια. Από την άλλη, οι ύστεροι Στοά και οι πρώτοι χριστιανοί φιλόσοφοι θεώρησαν τη φιλοσοφία ως τον λόγο εκείνο που τους παρηγορεί, παραμυθητικός λόγος, και τους ενθαρρύνει να αντιμετωπίσουν τις αντικσοότητες που συναντούν στη ζωή, πολιτικές, κοινωνικές και όχι απλώς προσωπικές. Από την άποψη αυτή, αξίζει να μνημονεύσουμε όχι μόνο το έργο του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Μάρκου Αυριλίου τα εις εαυτόν, αλλά επίσης και το περίφημο έργο του Βοήθειου, στοχαστή, χριστιανού στοχαστή του 5ου αιώνα μετά Χριστό, Consolatio Philosophiae, έτσι, παρηγορία της φιλοσοφίας. Τώρα να δείτε, έχασα τη σελίδα μόλις τη γύρισα. Μου επιτρέπετε ένα λεπτό. Τη βρήκα όμως, πολύ γρήγορα, ναι. Οκ. Okay. Εντάξει. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ ειδικό στη φιλοσοφία ως θεραπευτικό είτε ως παραμυθητικό λόγο. Αντίθετα, στον χρόνο που μου απομένει, θα ήθελα να αναφερθώ κάπως εκτενώς σε μια άλλη λειτουργία της φιλοσοφίας και μάλιστα της ηθικής φιλοσοφίας. Ένας άλλος μεγάλος φιλόσοφος, ο Αριστοτέλης, θα μας βοηθήσει σε αυτή μας την προσπάθεια. Σύμφωνα με τον φιλόσοφο της αρχαιότητας, η ηθική και η πολιτική δεν είναι θεωρητικές αλλά πρακτικές επιστήμες. Και τούτο διότι ο σκοπός τόσο της μιας όσο και της άλλης δεν είναι η γνώση, αλλά η πράξη. Το λέει στα Ηθικά Νικομάχια 1095. Λίγο πιο κάτω, στο δεύτερο βιβλίο των Ηθικών Νικομαχίων, εξηγεί τον πρακτικό χαρακτήρα της ηθικής φιλοσοφίας. Γράφει: «Καθώς λοιπόν η παρούσα πραγματεία δεν αποσκοπεί στη θεωρητική εξέταση, όπως οι άλλες μου πραγματείες,
διότι δεν κάνουμε αυτή την έρευνα με σκοπό να μάθουμε τι είναι αρετή, αλλά για να γίνουμε ενάρετοι. Και σταματώ εδώ την παραπομπή. Άρα σπουδάζουμε την ηθική φιλοσοφία για να γίνουμε ενάρετοι και όχι απλώς ως μία θεωρητική γνώση. Ο Αριστοτέλης δηλώνει πλέον σαφώς ότι σε αντίθεση με τη θεωρητική έρευνα, που σκοπός της είναι η γνώση, ερευνούμε τι είναι αρετή ή στοχαζόμαστε ηθικά για να γίνουμε ενάρετοι και ηθικοί. Παρόμοια, λίγο πιο κάτω, γράφει στο ίδιο πνεύμα. Κάποιος που θα πει κάτι τυχαία σύμφωνα με τη γραμματική δεν είναι γραμματικός. Γραμματικός είναι αυτός που εκφράζεται σύμφωνα με τη γραμματική ως γραμματικός. Σύμφωνα δηλαδή με τη γνώση της γραμματικής που έχει. Τα πράγματα όμως είναι διαφορετικά με τις αρετές. Λέει και με τις τέχνες, αλλά μας ενδιαφέρει η ηθική, έτσι αφήνω κατά μέρος τις τέχνες. Και γράφει χαρακτηριστικά. Τα έργα όμως που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρετές δεν είναι προϊόντα δικαιοσύνης και σοφροσύνης, αν τα ίδια δεν περικλείουν μια ποιότητα αυτού του είδους, αλλά κι αν εκείνος που τα πραγματοποιεί δεν διακατέχεται από μια ανάλογη διάθεση. Και επεξηγεί, πρώτον, αν τα πραγματοποιεί εν γνώση του, δεύτερον, αν τα πραγματοποιεί από δική του προτίμηση και μάλιστα από προτίμηση για αυτά τα ίδια, και τρίτον, αν τα πραγματοποιεί διακατεχόμενος από μια σταθερή και αμετακίνητη διάθεση. Άρα αυτός που συμπεριφέρεται ηθικά, έτσι, έχει μέσα του ή που προσπαθεί να συμπεριφερθεί ηθικά, έχει κάτι μέσα του από την ηθική, κάτι μέσα του από την αρετή. Και για να συμπεριφερθεί ηθικά, να επιτελέσει αυτό το ηθικό έργο, γιατί το αποτέλεσμα της ηθικής είναι η πράξη, έτσι, δεν αρκεί να έχει γνώση, που είναι η πρώτη προϋπόθεση. Πρέπει οι πράξεις που επιλέγει, το έργο που επιλέγει να επιτελέσει, να είναι δική του προτίμηση, να το προτιμά, και δεύτερον, να διακατέχεται από αυτή την σταθερή και αμετακίνητη διάθεση να επιλέγει πάντοτε κάποιο ηθικό έργο να διαπράξει. Άρα δηλαδή αυτός που έχει γνώση της ηθικής την επιλέγει και ήδη έχει διακατέχεται από αυτή την αμετακίνητη διάθεση. Αυτό που ουσιαστικά υπογραμμίζει ο Αριστοτέλης στο παραπάνω απόσπασμα είναι ότι ενώ για τις άλλες θεωρητικές επιστήμες πρέπει να πληρούνται μόνο ο πρώτος παραπάνω όρος, να έχει γνώση, για το έργο της γραμματικής απαιτείται το υποκείμενο να έχει γνώση, για τα έργα που πραγματοποιούνται από τις αρετές, π.χ. δίκαιες πράξεις, η γνώση έχει δευτερεύουσα σημασία, ενώ οι δύο άλλοι όροι έχουν βασική σημασία, δηλαδή οι δίκαιες πράξεις πρέπει να επιτελούνται μετά από δική του επιλογή ή προτίμηση και να διακατέχεται από αυτή τη σταθερή αμετακίνητη διάθεση να επιτελεί δίκαιες και σόφρονες πράξεις όσο πιο συχνά μπορεί. Έτσι, οι ηθικές πράξεις σύμφωνα με τον Αριστοτέλη δεν είναι απλώς θέμα γνώσης που έλεγε ο Σωκράτης. Αυτό είναι το επιπλέον, το βασικό επιπλέον προσθέτει ο Αριστοτέλης. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, οι δίκαιες και ηθικές πράξεις είναι θέμα επιλογής, προτίμησης. Επιλέγω να τις επιτελώ και δεύτερον διακατέχομαι από αυτή τη διάθεση να επιτελώ συνεχώς ή όποτε γύρονται οι ανάλογες συνθήκες δίκαιες και ηθικές πράξεις. Αλλά αν επιλέγω σταθερά να επιτελώ δίκαιες πράξεις και έχω αυτή την αμετακίνητη διάθεση να τις κάνω, τότε αυτό δηλώνει σαφώς ότι η λειτουργία του ηθικού φιλοσοφικού λόγου είναι να επηρεάσει, να κατευθύνει την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η λειτουργία δηλαδή του ηθικού λόγου δεν είναι να γνωρίσουμε τον κόσμο, αλλά να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας
Και τη συμπεριφορά μας. Είναι να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης του ανθρώπου και τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Τη σκέψη του και τη συμπεριφορά του. Αυτή η βασική θέση του Αριστοτέλη αναδείχθηκε και αναπτύχθηκε περαιτέρω από ηθικούς φιλοσόφους της νεότερης και της σύγχρονης εποχής. Τον 18ο αιώνα, ο γερμανός φιλόσοφος Ιμάνουελ Καντ θα αναπτύξει περαιτέρω τον πρακτικό χαρακτήρα της ηθικής φιλοσοφίας. Συλλαμβάνει την ηθική, τον πρακτικό λόγο, υπομορφή επιταγής ή προσταγής, όπως την ονομάζει, της γνωστής κατηγορικής προσταγής. Ο πρακτικός λόγος διαμέσου του ηθικού νόμου προστάζει το καθήκον στον άνθρωπο στη βούληση ή στη θέληση του ανθρώπου. Εκείνο από όλα που έχει την υπέρτατη αξία είναι η αγαθή βούληση ή αλλιώς η καλή θέληση, λέει ο Καντ. Η έννοια της καλής θέλησης, κατά τον Καντ περικλείεται στο καθήκον. Ο ηθικός νόμος, επομένως, προστάσει την θέληση να υπακούει στο καθήκον, να υπακούσει στο καθήκον και να πράττει αναλόγως. Αγαθή είναι η ελεύθερη θέληση, η ελεύθερη βούληση και ελεύθερη είναι η βούληση εκείνη που επιλέγει να υποταχθεί στις προσταγές του ηθικού νόμου, δηλαδή είναι ελεύθερη όταν είναι εξαναγκασμένη, όταν μόνη της η βούληση αναγκάζει τον εαυτό της να υποταχθεί στον ηθικό νόμο. Αντίθετα, η βούληση του ανθρώπου δεν διαθέτει αυτονομία όταν υποκύπτει ή παρασύρεται από τις επιθυμίες, τα ένστικτα και τα πάθη του ανθρώπου ή όταν τα κίνητρα του ανθρώπου είναι εγωιστικά είτε ακόμη και αλτρουιστικά. Η πλήρως υποταγμένη καθήκον θέληση, όπως αυτή υπαγορεύεται ή επιτάσσεται από τον ηθικό νόμο, είναι αυτόνομη. Γι' αυτό και τη βασική αρχή της ηθικής φιλοσοφίας του, ο Καντ τη διατυπώνει υπό τη μορφή της κατηγορικής προσταγής, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η οποία στην κλασική της διατύπωση έχει ως εξής. Πράττε μόνο σύμφωνα με ένα τέτοιο γνώμονα, μέσω του οποίου μπορείς συνάμα να θέλεις αυτός ο νόμος να γίνει καθολικός νόμος. Άρα, πράττε. Άρα με μια επιταγή, ο ηθικός λόγος των Καν παίρνει τη μορφή μιας επιταγής. Και πάω στη σύγχρονη εποχή. Οι ηθικές αντίληψεις των αρχαίων στη σύγχρονη εποχή. Στη σύγχρονη εποχή έχουν υπάρξει και άλλοι ηθικοί φιλόσοφοι οι οποίοι έχουν εκλάβει... Κυρία Μαραγιώνη, σας παρακαλώ, ακούγεστε. Στη σύγχρονη εποχή... Με συγχωρείτε, κυρία Κολοκερίνου, απλά... Στη σύγχρονη εποχή έχουν υπάρξει και άλλοι ηθικοί φιλόσοφοι οι οποίοι έχουν εκλάβει τον ηθικό λόγο υπομορφή προσταγής ή αλλιώς επιταγής. Ένας από αυτούς είναι ο Άραμ Χέρ, Βρετανός φιλόσοφος του 20ου αιώνα και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ο οποίος αφιέρωσε πολλά έτη της ακαδημαϊκής του καριέρας για να δείξει ακριβώς αυτό, ότι ο λογικός και χρησιμοποίησε βέβαια τη φιλοσοφία της γλώσσας ως μέθοδο. Να δείξει αυτό, ότι ο λογικός χαρακτήρας της ηθικής είναι πρωταρχικά πρακτικός ή αλλιώς επιτακτικός, όπως ακριβέστερα τον ονομάζει. Με συγχωρείτε, κυρία Κεγλοκερινού. Ο κύριος Μαρκοπουλιώτης, σας παρακαλώ λίγο να κλείσει το τηλέφωνο της κυρίας Μαραγκιανού. Συνεχίστε, κυρία. Ευχαριστώ. Άρα προσπάθησε ο Χέρ να δείξει ακριβώς αυτό, ότι ο λογικός χαρακτήρας της ηθικής γλώσσας είναι πρωταρχικά πρακτικός ή αλλιώς επιτακτικός, όπως ακριβέστερα τον ονομάζει. Μια διευκρίνηση εδώ. Κυρία Καλοκαιρινού, έτσι. Μια διευκρίνηση.
εδώ. Χρησιμοποιεί το ρήμα prescribe, που σημαίνει επιτάσσω. Όπως είναι επίσης και το ουσιαστικό που παράγεται από αυτό prescription, που σημαίνει επιταγή. Να θυμίσω ότι στα αγγλικά ο γιατρός μας δίνει μία prescription, δηλαδή μία συνταγή ή αλλιώς επιταγή. Μας επιτάσσει δηλαδή να κάνουμε κάποια πράγματα για να γίνουμε καλά. Για να είμαι συνοπτική, ο Χέρ επιχειρηματολογεί και υποστηρίζει τρία πράγματα. Πρώτον, με τις δηλώσεις ή προτάσεις, δηλαδή με το θεωρητικό λόγο, περιγράφουμε ή εξηγούμε τον κόσμο. Με τον ηθικό ή πρακτικό λόγο από την άλλη πλευρά, συμβουλεύουμε, επιτάσσουμε, επηρεάζουμε λογικά την ανθρώπινη συμπεριφορά, τη θέληση του ανθρώπου, όπως θα έλεγε ο Καντ. Δεύτερο σημείο του Χέρ. Ο ηθικός ή πρακτικός λόγος, από λογικής άποψης, είναι πολύ κοντά στην προστακτική έγκληση της γραμματικής. Η προστακτική έγκληση εκφράζει προσταγή, άνοιξε την πόρτα. Κατά ανάλογο τρόπο, ο ηθικός λόγος, οι σημαντικότεροι ηθικοί όροι που χρησιμοποιούμε, λειτουργούν λογικά όπως η προστακτική έγκληση, δηλαδή προστάζουν. Λέμε παραδείγματος χάρη, πρέπει να τηρήσεις την υπόσχεση που έδωσες. Η λογική του όρου πρέπει, το πρέπει είναι ένας καθεξοχήν ηθικός όρος, η λογική του όρου πρέπει είναι πολύ κοντά στη λογική της προστακτικής έγκλησης, δηλαδή προστάζει. Γι' αυτό ο Χέρα θα ισχυριστεί ότι το πρέπει και όλοι οι πρωτογενώς ηθικοί όροι, όπως είναι το ορθό και το αγαθός, συνεπάγονται λογικά μια προσταγή. Αυτό, με πιο απλά λόγια, σημαίνει ότι δεν μπορώ να υποστηρίξω μια ηθική κρίση, πρέπει να τηρήσω την υπόσχεση που έδωσα και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να την τηρήσω και δεν το κάνω. Με άλλα λόγια, η ηθική κρίση πρέπει να τηρήσω την υπόσχεση που έδωσα συνεπάγεται λογικά την προσταγή. Τήρησε, Ελένη, λέω εγώ, απευθύνω την προσταγή στον εαυτό μου, την υπόσχεση που έδωσες, έτσι. Άρα προστάσω εγώ ίδια τον εαυτό μου. Αν αυτή η λογική συνεπαγωγή δεν ισχύει, τότε είτε θα πρέπει να αιτιολογήσω γιατί δεν πρέπει να τηρήσω την υπόσχεση που έδωσα ενώ τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, διότι παραδείγματος χάρη άλλαξαν τα δεδομένα, είτε θα πρέπει να μην εννοώ την αρχική μου ηθική κρίση, δηλαδή να είμαι υποκρίτρια. Αυτόν τον πρωταρχικά επιτακτικό χαρακτήρα των ηθικών όρων θα τον αποδώσει με την εξής φράση. Η ηθική όρη ή η ηθική γλώσσα συνεπάγεται λογικά μια προσταγή. Αυτός είναι ο χαρακτήρας ηθικής γλώσσας κατά το Χέρ. Και το τρίτο του σημείο. Το τρίτο σημείο στο οποίο συνεισέφερε σημαντικά ο Χέρ είναι η λογική των προσταγών ή αλλιώς ο πρακτικός συλλογισμός. Ο Βρετανός φιλόσοφος υποστηρίζει ότι όπως ισχύουν οι λογικές σχέσεις μεταξύ των προτάσεων, των δηλώσεων σε οριστική έγκληση, δηλαδή ο θεωρητικός συλλογισμός που λέμε, πάντες οι άνθρωποι είναι θνητοί, εκεί έχουμε λογικές σχέσεις, μπορούμε να διατυπώσουμε έναν συλλογισμό. Κατά έναν ανάλογο τρόπο ισχύουν λογικές σχέσεις μεταξύ ηθικών κρίσεων σε προστακτική έγκληση ή μεταξύ δηλώσεων και ηθικών κρίσεων, δηλαδή ο πρακτικός συλλογισμός ή μεικτός συλλογισμός. Μολονότι εργάστηκε αρκετά για να δείξει ότι ο ηθικός, ο πρακτικός συλλογισμός είναι ο ηθικός στοχασμός, δηλαδή το στοχάζεστε με ηθικούς όρους, είναι μια καθαρά λογική διαδικασία, όπως είναι και ο θεωρητικός συλλογισμός εν τούτης, ως προς αυτό δεν πρωτοτυπεί, πρέπει να το αναγνωρίσουμε, διότι ο Αριστοτέλης ήταν πρώτος εκείνος ο οποίος συνέλαβε και ανέλησε εκτενώς τον πρακτικό συλλογισμό. Παρά τα αυτά, η επιμονή του Χέρ να αναδείξει τη λογική εγκυρότητα του πρακτικού συλλογισμού εξηγείται από το ότι συλλαμβάνει τον ηθικό στοχασμό ως μία απολύτως λογική διαδικασία,
η οποία υπόκειται σε καθολικές αρχές και κριτήρια. Σε αντίθεση με τη γνώμη των πολλών, οι οποίοι πιστεύουν ότι το ηθικό ή η ηθική είναι ό,τι μου αρέσει, αν λόγου χάρη μου αρέσει να φωνεύσω ή να τραυματίσω το γείτονα για κάποιους ενδεχομένως δικαιολογημένους λόγους, σημαίνει ότι αυτό είναι ηθικό να το κάνω. Για να αποκλείσει λοιπόν αυτή την πιθανότητα, το πιθανό επιχείρημα ότι η ηθική είναι μια αυθαίρετη διαδικασία που υπόκειται στις επιθυμίες και τα αυθαίρετα κίνητρά μου, ο Χέρ δείχνει, ακολουθώντας αυτό εξίσου τον Αριστοτέλη και τον Καντ, ότι η ηθική συλλογιστική, ο ηθικός στοχασμός, είναι μια καθαρά λογική διαδικασία, η οποία ελέγχει, δεν περιορίζει, ούτε αδρανοποιεί, απλώς ελέγχει τις επιθυμίες, τις παρορμήσεις και τα πάθη μου. Για εκείνο όμως που θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τη συμβολή του Χέρ, είναι ότι υπογράμμισε και ανέδειξε τον επιτακτικό χαρακτήρα των βασικών ηθικών όρων της γλώσσας, των βασικών ηθικών όρων ή της ηθικής γλώσσας. Εάν λόγου χάρη εκφέρω την ηθική κρίση, ο γείτονας Χ είναι καλός γονέας, ουσιαστικά εννοώ, αυτό συνεπάγεται την προσταγή, γίνεται σαν το γείτονα Χ, αν είσαι γονιός, έτσι, που αυτόν τον όρο. Οι πρωταρχικά ηθικοί όροι ή λέξεις, όπως είναι το πρέπει, το ορθό, το επίθετο καλός, έχουν κατά τον Χέρ μια αξιολογική και κατ' επέκταση επιτακτική σημασία, επιτάσσουν το υποκείμενο που εκφέρει τις λέξεις αυτές να πράττει και εκείνο το ίδιο. Και καταλήγω στις συμπεράσματά μου, δεν θα σας κουράσω πολύ. Ενώ επομένως οι προτάσεις οι δηλώσεις που εκφέρονται σε έγκληση οριστική, δηλαδή ο θεωρητικός λόγος, περιγράφουν ή εξηγούν, αυτή είναι η βασική λογική τους λειτουργία, οι ειδικές κρίσεις, οι οποίες κατά την εκφορά τους κάνουν χρήση των πρωταρχικά ηθικών όρων που μόλις είδαμε, δηλαδή ο πρακτικός στοχασμός, συλλογισμός, αξιολογούν έναν χαρακτήρα ως καλό ή μια πράξη ως ορθή ή μια πράξη ως αυτή που πρέπει να γίνει και κατ' επέκταση μας επιτάσσουν να γίνουμε καλοί ή να κάνουμε ορθές πράξεις όπως αυτή η οποία εκφέρεται στην ηθική κρίση. Όπως οι δηλώσεις περιγράφουν ή εξηγούν αυτό στο οποίο αναφέρονται, οι ηθικές κρίσεις αξιολογούν και επιτάσσουν είτε τον χαρακτήρα, είτε το είδος της πράξης στην οποία αναφέρεται η ηθική κρίση. Τι παρατηρούμε όμως ότι συμβαίνει στη σύγχρονη κοινωνία, και αυτή είναι μια δική μου έτσι θεώρηση του πράγματος. Παρατηρούμε πρώτον ότι υποχωρεί η ορθή χρήση της ηθικής γλώσσας ή του ηθικού λόγου. Συχνά ακούμε γύρω μας ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τους βασικούς ηθικούς όρους, τους οποίους έχουμε αναφέρει, δίχως όμως να αντιλαμβάνονται τις λογικές συνέπειες που έχουν για μας πρώτιστα, αλλά και για τους γύρω μας. Γι' αυτό ο Χέρ θα πει ότι η ηθική εκπαίδευση, η ηθική διαπαιδαγώγηση ορθότερα, αρχίζει από τη μελέτη του λογικού χαρακτήρα της ηθικής γλώσσας. Η ηθική διαπαιδαγώγηση κατά το Χέρ αρχίζει με τη μελέτη της ηθικής γλώσσας, του ηθικού λόγου. Άλλες φορές πάλι παρατηρούμε ότι οι γύρω μας δεν χρησιμοποιούν ή αρνούνται να χρησιμοποιήσουν τους βασικούς ηθικούς όρους. Ας πούμε, έχω μια συνάδελφο εγώ, η οποία λέει δεν μπορώ το πρέπει, δεν το χρησιμοποιώ, είναι αλλεργική στο πρέπει, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Διάφοροι βιασμοί και σεξουαλικές κακομεταχειρήσεις παιδιών, οι γυναικοκτονίες, οι δολοφονίες και άλλες ιδεχθείς πράξεις περιγράφονται ουδέτερα στα κανάλια, αυτό το ξέρουμε όλοι μας, και κανείς δεν έχει το θάρρος, το σθένος, τουλάχιστον σε μερικές ξεκάθαρες περιπτώσεις, να τις καταδικάσει ευθαρσώς. Αναλωνόμαστε σε συζητήσεις περί αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις είναι ορθό. Όμως αυτό αφορά τον νόμο,
Με το να πάρει θέση ο δημοσιογράφος, ο τηλεπαρουσιαστής, σε σχέση με μερικές ξεκάθαρες κακοποιητικές πράξεις και να τις καταδικάσει ή αντίθετα να επιδοκιμάσει μια καλή πράξη που έχει διαπραχθεί, συμβάλλει τα μέγιστα στον ηθικό στοχασμό και κυρίως στην ηθική διαπαιδαγώγηση των νέων και των ακροατών, όλων των ακροατών γενικότερα. Αυτή η ουδέτερη στάση πολλών τόσο απέναντι στις κακές όσο απέναντι και στις καλές πράξεις που επιτελούνται πάει χέρι-χέρι με την τάση που επικρατεί στην κοινωνία μας του «δεν αξιολογούμε, δεν κρίνουμε κανένα». Ας πούμε, το ακούμε κατά κόρον. Εγώ τρελαίνομαι που το ακούω στα κανά, αλλά δεν κρίνουμε κανένα. Λες και είναι έγκλημα να κρίνουμε. Διαφωνώ με αυτό. Βλέπετε, εγώ λέω «ευθαρσώ στη γνώμη μου». Γιατί διαφωνώ. Είναι μια τάση την οποία εγώ προσωπικά, που όλη μου τη ζωή διδάσκω ηθική φιλοσοφία, δεν κατανοώ καθόλου. Και τούτο για δύο λόγους. Πρώτον, διότι αυτοί που υποστηρίζουν την τάση του «δεν κρίνουμε κανένα», απατώνται ή δεν γνωρίζουν. Δεν ξέρουν δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή εκφέρουν ηθικές κρίσεις τον ηθικό λόγο, αξιολογούν. Ηθικός λόγος εξορισμού είναι αξιολογικός. Σφάλουν εάν πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν χρήση του ηθικού λόγου δίχως να αξιολογούν. Αγνοούν επομένως την ορθή χρήση του ηθικού λόγου. Και δεύτερο, δεν κατανοούν γιατί έχουν αντίρρηση στο να κρίνουν κάποιο χαρακτήρα ή κάποιες πράξεις. Η κριτική ικανότητα είναι μια δύναμη που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο στο βαθμό που αυτός είναι λογικό όν. Υπησέρχεται σε όλες τις πνευματικές του λειτουργίες και είναι μέσω της κριτικής δύναμης που ο άνθρωπος προχωρά και προοδεύει. Η κριτική ικανότητα συμμετέχει τόσο στην προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος να αποκτήσει γνώση, στη γνωστική λειτουργία, όσο και στην προσπάθεια που καταβάλει ο άνθρωπος με τις πράξεις και τον τρόπο της ζωής του να καταστεί ευδαίμων. Δηλαδή, στην υπησέρχεται η κριτική ικανότητα και στην ηθική, στην πρακτική λειτουργία. Γιατί αποδεχόμαστε την κριτική στην πρώτη περίπτωση και γιατί να μην την αποδεχθούμε στην περίπτωση του ηθικού στοχασμού. Πού είναι η αντίρρηση στο να παραδεχθώ ότι σε κάποια περίπτωση δεν έπραξα ορθά και έτσι έβλαψα κάποιον συνάνθρωπό μου. Αυτό είναι αυτοκριτική. Ή γιατί υπάρχει αντίρρηση στο να κρίνω την πράξη κάποιου ως κακή, υπό τον όρο βέβαια, που έχω λόγους και επιχειρήματα με τους οποίους μπορώ να αιτιολογήσω την αξιολόγησή μου. Και γιατί είναι απαράδεκτο ή κακό να υποδείξω σε ένα φοιτητή μου ή σε ένα νέο άνθρωπο ευγενικά ότι η πράξη που έκανε δηλώνει ότι δεν έχει ενάρετο χαρακτήρα. Εάν η μελέτη της ορθής χρήσης της ηθικής γλώσσας είναι το πρώτο βήμα της ηθικής διαπαιδαγώγησης των νέων, η ηθική αξιολόγηση των χαρακτήρων και των πράξεων των ανθρώπων είναι το δεύτερο, αλλά εξίσου σπουδαίο βήμα της ηθικής διαπαιδαγωγής τους. Διότι ενώ το πρώτο διδάσκει αφηρημένα τους νέους να χρησιμοποιούν τον ηθικό λόγο και στοχασμό ορθά, το δεύτερο διδάσκει τους νέους εμπειρικά, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, ποιες πράξεις και συμπεριφορές είναι ορθές ή κακές και ποιοι χαρακτήρες κακοί ή ενάρετοι. Η ουδέτερη και αποστασιοποιημένη γλώσσα δεν μας βοηθά στο να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα της κοινωνίας μας. Αντίθετα, ο ηθικός αξιολογικός κριτικός λόγος υπογραμμίζει τα λάθη και τις αδυναμίες των πράξεων των ανθρώπων και έτσι μας επιτάσσει το ορθό και μας κατευθύνει να αλλάξουμε συμπεριφορά και να συμμορφωθούμε με αυτό. Εδώ είναι το τέλος, αγαπητή Χρυσάνθη, και σας ευχαριστώ πολύ όλους. Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Καλοκαιρινού, που τόσο εμπνευσμένα και πολύπλευρα αναδείξατε, πώς να το πω, το σημαντικό χαρακτήρα της φιλοσοφίας, τον βαθιά ανθρωπολογικό χαρακτήρα της. Έτσι αναλύσατε αρχικά τον συμβουλευτικό χαρακτήρα της φιλοσοφίας
Και δεύτερον, τονίσατε ότι ο λογικός ρόλος της θρησκικής φιλοσοφίας μπορεί να αλλάξει και τον κόσμο. Και μάλιστα όλα αυτά μέσα από τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τους Στοϊκούς, τον Καντ και τον Χέγκελ. Μας αναλύσατε τη φιλοσοφία και δει η ηθική. Δεν αποτελεί μια ανώφελη ανασχόληση. Με ακούτε? Ναι, ναι. Ναι, ναι. Αλλά, έχει ένα μικρόφωνο. Αλλά τι πρέπει να αποσκοπεί στο να αλλάξει τον κόσμο, όχι απλά να τον εξηγήσει. Δεν θα πλατιάσω εγώ για να δώσω το λόγο και να πάμε στο δεύτερο μέρος, που είναι το μέρος της συζήτησης, των σχολείων, των ερωτήσεων κυρίως. Όποιος θέλει να παρέμβει, να ρωτήσει την κυρία Καλοκαιρινού, ας σηκώσει το χέρι του, ας ξεκινήσουμε. Σιγά σιγά. Κυρία Κεχρολόγου, μόλις πήρε το μάτι μου, ώσπου να γίνει η πρώτη ερώτηση, το λέω αυτό, μόλις πήρε το μάτι μου ένα ερώτημα από την κυρία Αλεξάνδρα Δελιγιώργη, την οποία ευχαριστώ. Στο τσάτ είναι. Ναι, στο τσάτ είναι. Διάβασε το ερώτημά της, γιατί μου βγήκε μισό. Διάβασε έτσι, και αν θέλεις πες το δυνατά ή να μιλήσει η ίδια. Για να συγχωρείτε, υπάρχουν ερωτήματα εδώ. Βέβαια, είναι... Με συγχωρείτε, επιτρέψτε μου. Ή σχόλια. Εγώ οφείλω να τα διαβάσω και πρέπει. Ο κύριος Μιμιλίδης, ο Θέμης, λέει «Κάποιοι θρήσκοι επικαλούνται το Ευαγγελικό. Μην κρίνετε ή να μην κριθείτε, για να αποφύγουν να πάρουν θέση. Ο φόβος για την απώλεια της ψυχής και ο φόβος της έκθεσης στην κριτική ταυτόχρονα». Αυτό. Έχετε κάτι να σχολιάσετε, κυρία Καλοκαιρινό? Καλύτερα το σημειώνω. Το σημειώνω, κυρία Κεχρολόγου. Αν θέλετε, πέστε τα όλα. Πάμε παρακάτω. Της κυρίας Αλεξάνδρας Δελγιώργη. Ευχαριστώ, Ελένη, για την ωραία ομιλία σου. Το ερώτημά μου είναι, με βάση ποια κριτήρια αξιολογώ πράξεις και συμπεριφορές, και αν το κριτήριο είναι ο ηθικός λόγος, ο τελευταίος πού θεμελιώνεται? Ναι. Δεν υπάρχει άλλο ερώτημα. Γραπτό. Okay. Τουλάχιστον γραπτό. Θέλετε να απαντήσετε? Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αρχίζω. Αυτό το της Αγίας Γραφής «μην κρίνετε ή να μην κριθείτε», όντως, ναι. Αλλά προσέδωσα... συνέλαβα την κριτική ως μια πνευματική λειτουργία που λαμβάνει χώρα και στη γνωστική μας λειτουργία και στην πρακτική, στη θεωρητική λειτουργία και στην πρακτική λειτουργία. Και νομίζω ποιοτικά, μπορώ να το πω έτσι, έχει μια διαφορά από αυτή την κρίση, όπως την εννοεί η Αγία Γραφή. Το ότι, ας πούμε, στο θέμα της γνώσης, προχωράμε με βάση την κριτική ικανότητα στον Καντ. Έτσι, αυτό είναι ένα γεγονός και είναι μια καθαρά πνευματική διαδικασία που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Και θεωρώ την κριτική ικανότητα, σωστά το λέω, ότι πρέπει να εφαρμοστεί, ότι μπορεί να εφαρμοστεί και οφείλει να εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο, κατά ανάλογο τρόπο, στο πρακτικό λόγο, στις ηθικές κρίσεις. Θεωρώ ότι αυτό που εννοεί η Αγία Γραφή με αυτό το μικρό, τη σύντομη παραπομπή που μας έδωσε ο κύριος Μιμιλίδης, εννοεί κάτι διαφορετικό, και αυτό το διαφορετικό είναι να μην γίνουμε τιμητές των πάντων. Έτσι. Δεν θα είμαστε εμείς, αλλά το να αξιολογήσω τη συμπεριφορά του Α, του Β. Και αξιολογώ δεν σημαίνει κατά ανάγκη βγαίνω και ασκώ δημοσία κριτική, έτσι. Αξιολογώ, τη στοχάζομαι, την παρατηρώ, την καταγράφω στη συνείδησή μου και τη στοχάζομαι και ενδεχομένως αναλύω για ποιο λόγο κρίνω
ότι ήταν μια εσφαλμένη πράξη, μια πράξη που δεν ήταν ορθή. Αυτό δεν καταδικάζει τον άνθρωπο. Άλλη η καταδίκη. Η καταδίκη του ανθρώπου που διέπραξε κάτι καλό ή κακό είναι ένα άλλο κεφάλαιο και όντως αυτό είναι θέμα της Αγίας Γραφής του Θεού, δεν είναι θέμα της ηθικής φιλοσοφίας. Άρα η απάντησή μου στον Κύριο αυτό είναι συλλαμβάνω την κριτική διαδικασία, την κριτική ικανότητα ως μια καθαρή λειτουργία, όχι, και όχι ως μια λειτουργία που στόχο έχει να καταδικάσει, να αποπέμψει, να τιμωρήσει τον άλλον. Θεωρώ η θεολογική σημασία της κριτικής διαδικασίας είναι εντελώς διαφορετική. Έτσι, αυτή είναι η άποψή μου. Έρχομαι στο ερώτημα της κυρίας Δελγιώργη. Με ποια κριτήρια αξιολογώ? Βέβαια, αυτό είναι ένα ερώτημα που απασχολεί την ηθική φιλοσοφία. Άρα έχουν διατυπωθεί διαφορετικές ηθικές θεωρίες και ο όλος προβληματισμός στη θεωρητική ηθική είναι ποια είναι τα πλέον κατάλληλα κριτήρια με βάση τα οποία θα αποφασίσουμε την ηθική συμπεριφορά ή τις ηθικές πράξεις. Άρα υπάρχει εκεί πέρα ένας έντονος προβληματισμός και μια έντονη κόντρα. Εγώ αναφέρθηκα, βέβαια δεν πήγα σε αυτό το θέμα, αλλά και αν ανέφερα, ναι όντως, η κυρία Δελγιώργη ρωτάει πού δεν μελιώνεται ο ηθικός νόμος, έτσι, εύλογη ερώτηση, και το ρωτάει αυτό προφανώς, γιατί αναφέρθηκα στη κατηγορική προσταγή του Καντ, αναφέρθηκα στον Καντ, έτσι, ο οποίος μιλάει για έναν ηθικό νόμο που επιτάσσει τη βούληση, αλλά ο νόμος είναι απόρρια ενός λόγου, εγώ θα έλεγα, εκεί θα μελιώνεται ο ηθικός νόμος στο λόγο που στην περίπτωση της ηθικής, στην περίπτωση της πράξης δηλαδή, παίρνει αυτή την ιδιαίτερη μορφή και γίνεται πρακτικός λόγος, δηλαδή ένας λόγος επιτακτικός που διατάσσει, ενώ στην περίπτωση του θεωρητικού λόγου έχει μια εντελώς διαφορετική μορφή. Έτσι θα το καταλάβω. Προχωρούμε. Θέλω να απευθύνω και το λόγο προς τους φοιτητές. Θέλει κάποιος να θέσει κάποιο ερώτημα προς την κυρία Καλοκαιρινού και θα επιστρέψουμε πάλι. Δεν σας ακούμε. Δεν ακούω. Η κυρία Μαραγκιανού, θέλετε κάτι να... Θέσετε κάποιο ερώτημα, εάν με ακούει η Ευαγγελία. Ναι, με ακούτε εσείς, με ακούτε. Εξαιρετικά. Ναι, σας ακούμε. Ωραία, καταρχήν να ευχαριστήσω την Ελένη, ήταν εξαιρετική η ομιλία της και θέλω να τη ρωτήσω εάν αποδέχεται ότι η ηθική, επί τη βάση βεβαίως αυτών που είπε στη σημερινή της ομιλία, πέρα από το θεμελίωσή της στον ορθό λόγο, είναι και μία σύμβαση, όπως έλεγαν και οι σοφιστές και πολλοί άλλοι βεβαίως, είναι μία σύμβαση μιας συγκεκριμένης κοινωνίας σε μια συγκεκριμένη εποχή που πολλές φορές δεν θεμελιώνεται στον ορθό λόγο, στον λόγο καν ή στη λογική καν. Γιατί έτσι έχουν οι άνθρωποι συνηθίσει να συμπεριφέρονται, όπως εξάλλου είχε πει και ο Εσωτέλης. Ξεκινάμε από τους άγραφους νόμους για να καταλήξουμε στους γραπτούς. Πώς το βλέπει, δηλαδή το βάζει εντελώς στην άκρη αυτό τον παράγοντα, θεωρεί ότι είναι κάτι αντικειμενικό, γιατί άμα λέμε βασίζεται στο λόγο, ο άνθρωπος λογικών κτλ, υποτίθεται ότι η ηθική είναι κάτι καθολικό, κάτι αμετάβλητο, κάτι στέρεο τέλος πάντων. Όμως μπορεί ας πούμε ο Ευρωπαίος να έχει την ίδια ηθική με στην Ανατολή, που ας πούμε οι γυναίκες αντιμετωπίζονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ειδικά από πολύ φανατικούς κυβερνώντες και θρησκόληπτους και τα λοιπά. Βλέπουμε άλλη αντιμετώπιση από τη μια μεριά και άλλη από την... Δηλαδή, πώς αυτό μπορεί να συνδυαστεί με την έννοια του λόγου? Αυτή είναι μια... Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαραγκιανού, για την ερώτηση και για το ότι βρίσκεστε εδώ απόψε. Κυρία Καλοκαιρινού, μπορώ επάνω σε αυτό να προσθέσω στις Ευαγγελίας μια ερώτηση δική μου, η οποία είναι παρεπλήσια. Είναι παραπλήσια. Ναι, ναι.
Ναι. Πολύ ωραία έθεσε η κυρία Μαραγκιανού ότι ο ηθικός λόγος πρέπει να είναι μέσα σε ένα κοινωνικό πολιτικό πλαίσιο. Όπως μας είπε και ο Αριστοτέλης συγκεκριμένα. Και μάλιστα, ο Αριστοτέλης όμως λέει και κάτι άλλο, ότι λέει να προσθέσουμε ως προς την φυσική τάξη των πραγμάτων ότι η πόλη προηγείται της οικογένειας και του καθενάς από εμάς ξεχωριστά. Διότι το όλο, λέει, προηγείται κατά ανάγκη του μέρους. Αυτό το λέει, δεν θυμάμαι ακριβώς, το 1200 τόσο στα πολιτικά. Και επάνω σε αυτό, δηλαδή ότι ο ηθικός νόμος, ο οποίος θεμελιώνεται μέσα στο πολιτικό, μέσα στην πόλη, που δεν αναφερθήκατε, απλά εγώ το προσθέτω και το λέω, ο Χέγκερ αναφέρει ότι στον Αριστοτέλη το ουσιαστικό κύριο στοιχείο είναι το κράτος. Δηλαδή η πόλη είναι το πρώτερον σε σχέση με τον πολίτη, αυτό θέλω να πω. Είναι προέκταση ότι ο ηθικός λόγος πρέπει να είναι μέσα σε μια πολιτεία, να πραγματώνεται μέσα σε μια πόλη, όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης, και αν η πόλη, όπως μας λέει ο Χέγκελ, προηγείται του πολίτη. Ωραία. Ευχαριστώ και εσάς, κυρία Κυχρολόγου, και την κυρία Μαρακενού για τα ερωτήματά σας. Είναι λίγο διαφοροποιημένα. Θα προσπαθήσω να τα απαντήσω και τα δύο. Θεωρώ ότι ιδίως η κυρία Μαρακενού με το ερώτημά της έθεσε το δίλημα, που είναι ένα εύλογο δίλημα, βασικό δίλημα στην ηθική φιλοσοφία, αν η ηθική είναι καθολική ή αν η ηθική είναι σχετική. Έτσι το διατυπώνουμε πολύ απλά, ας πούμε, με ευθύς όρους στην ηθική φιλοσοφία. Δηλαδή, το καθολικό, πώς μπορούμε να μιλήσουμε για καθολικότητα όταν παρατηρούμε ότι και στις αρχαίες κοινωνίες, αλλά και στις σύγχρονες κοινωνίες, τα ήθη και οι συμπεριφορές διαφέρουν. Άρα πώς μπορούμε να μιλήσουμε για καθολικό λόγο, για καθολικό ηθικό νόμο, ας πούμε. Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Και εδώ θα ήθελα να πω, πρώτον, η καθολικότητα δεν αναιρεί το ηθικό. Μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά. Αν ξεκινήσουμε από τα ήθη και τα έθιμα των διαφορετικών κοινωνιών στις διαφορετικές εποχές, τότε δεν κάνουμε ηθική. Κάνουμε descriptive ethics, κάνουμε περιγραφική ηθική. Δηλαδή κάνουμε τη δουλειά του ιστοριογράφου και του κοινωνιολόγου. Μια τέτοια δουλειά έκανε ο Ηρόδοτος. Τι έκανε ο Ηρόδοτος στις ιστορίες του? Προτού περιγράψει τους μυθικούς πολέμους, περιέγραψε τα ήθη και τα έθιμα των γειτονικών λαών και ιδίως των Περσών, όχι μόνο των Περσών, με τους οποίους ήρθαν σε σύγκρουση οι αρχαίοι Έλληνες, και ανάμεσα στα οποία μας διηγείται τα ήθη και τα έθιμά τους και όλα τους τα... και υπήρχαν και πολλά φεδρά από ό,τι έχω υπόψη, αλλά θα τα αναφέρω τώρα. Τώρα, όσο ο Ηρόδοτος καταγράφει τα ήθη και τα έθιμα, χωρίς να παίρνει θέση, χωρίς να αξιολογεί και να ασκεί κριτική, κάνει περιγραφική ηθική. Δηλαδή, σαν ένας ιστορικός, σαν ένας ιστοριογράφος, μας λέει πώς έθαβαν τους πατεράδες τους, πώς εκείνο τις γυναίκες τους κλπ. Κλπ. Αλλά δεν επεμβαίνει καθόλου. Η ηθική, τουλάχιστον όπως τη συλλαμβάνουν, πώς τη συνέλαβαν οι κλασικοί ηθικοί φιλόσοφοι, Αριστοτέλης, Καντ και ο 20ος αιώνας, είναι η επιστήμη της αυθεντικότητας της πράξης. Δηλαδή, κάνω κάτι διότι απορρέει από το δικό μου στοχασμό. Ο δικός μου στοχασμός μπορεί κάποιες φορές να πέφτει σε λάθος, να κάνει σφάλματα και να σφάλω. Άρα να στοχαστώ εσφαλμένα και επομένως να καταλήξω να κάνω την εσφαλμένη πράξη. Αν μη τι άλλο όμως, έκανα μια απόπειρα για αυθεντικό και πρωτογενή ηθικό στοχασμό. Κάτι που όταν αρχίζω και αναφέρομαι στα ήθη και στα έθιμα των άλλων, όταν απλώς τα περιγράφω, δεν το κάνω. Βέβαια, μπορεί να γίνει και κάτι ενδιάμεσο, να αναφερθώ στα ήθη και στα έθιμα της Ισλανδίας, και δεν ξέρω αν μου έχουν πει ορθά, μου έχουν πει έτσι, ότι εκεί πάνε όλοι με όλους, ας πούμε, παράδειγμα, αδιακρίτως.
Δεν ξέρω αν ισχύει. Σας λέω ένα... Ναι, λοιπόν, αν εκεί πάρω θέση και αρχίσω να ασκώ κριτική γι' αυτό, τότε πλέον ασκώ την, αυτή που λέμε την επιτακτική ηθική. Δεν κάνω απλώς περιγραφική ηθική, δεν περιγράφω απλώς. Επεμβαίνω και αξιολογώ και λέω τη δική μου γνώμη. Άρα αυτό είναι, πρέπει να αντιπαραβάλουμε τα δύο είδη της ηθικής. Αυτό είναι το ένα που έχω να πω. Και το δεύτερο που έχω να πω είναι το εξής. Με το να είναι ο ηθικός νόμος καθολικός, δεν σημαίνει ότι δεν λαμβάνει υπόψη και το ηθικό και το επιμέρους. Έτσι. Γιατί ο καθολικός λόγος μπορεί να εξειδικευθεί τόσο όσο να αναφέρεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα ο καθολικός ηθικός νόμος δεν αποκλείει το επιμέρους. Επιπλέον, και τελευταίο, αυτό είναι το τρίτο και τελευταίο, όταν μιλάμε για ηθική, δεν αναφερόμαστε τόσο στις δευτερογενείς, τριτογενείς ή άλλες πρακτικές που έχουν οι διαφορετικές κοινωνίες. Αναφερόμαστε σε βασικές ηθικές αξίες που είναι ζωτικές για την επιβίωση των κοινωνιών και του ανθρώπου. Ας πούμε, ποια είναι μια βασική ηθική αξία? Η δικαιοσύνη. Από εκεί αρχίζουν όλα. Το ερώτημα είναι, ο καθολικός νόμος βέβαια, μιλάει για τη δικαιοσύνη. Δεν αμφισβητείται, παντού και πάντοτε. Διερωτούμε αυτές οι επιμέρους κοινωνίες, με τα διαφορετικά ήθη και έθιμα, στις διαφορετικές εποχές, δεν δέχονται, θεωρώ ότι δέχονται και μία στοιχειώδη, έχουν και μία στοιχειώδη έννοια δικαιοσύνης. Εάν την έχουν, τότε αυτό σημαίνει ότι ταυτίζονται με το καθολικό, αν και σε επιμέρους πρακτικές μπορεί να διαφοροποιούνται. Δηλαδή έχουμε σε άλλες κοινωνίες μονογαμίας, άλλες πολυγαμίας, άλλες έτσι, αλλά είναι, είναι ένα-δύο θέματα, τρία τα θέματα της δικαιοσύνης, στα οποία συμφωνούν όλες οι κοινωνίες, θεωρώ. Δεν μπορώ να σκεφτώ, δεν ξέρω αν ικανοποίησα την κυρία Μαραγκιανού πρώτον και την κυρία Κεχρολόγου κατά δεύτερον, η οποία βεβαίως το ερώτημα... Να πω, είπα ότι βασικά θέλω να πω ότι η ηθική, δηλαδή η πρακτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη, τη συναντάμε μέσα στο πλαίσιο της πόλης. Βέβαια, σε πάω τώρα λίγο στην πόλη, στα πολιτικά του. Από εκεί και πέρα όμως, που λέω γιατί ο Χέγκελ μας λέει ότι η φιλοσοφία πρέπει να είναι η φιλοσοφία της κάθε εποχής που εκφράζεται μέσα στους ενοιολογικούς καθορισμούς της. Από εκεί και πέρα θέλω να πω πώς συμβιβάζεται το καθολικό αφενός και αφετέρου πώς αν προηγείται ο πολίτης της πόλεως ή η πόλη του πολίτη. Μα ένα λεπτό, γιατί πόλης στον... Απλά το ο ίδιος ο Αριστοτέλης λέει, ο ίδιος ο Αριστοτέλης μας λέει συγκεκριμένα, κατάλαβες, τι μας λέει, αναφέρεται και μας λέει ότι... Δύο λεπτό να έχω γράψει ακριβώς το άρθρο, το κείμενό του, εδώ, αν μου επιτρέπεις, ναι. Μας λέει ότι ως προς τη φυσική τάξη των πραγμάτων η πόλη προηγείται της οικογένειας και του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Διότι το όλο προηγείται κατά ανάγκη του μέρους. Τώρα σε πάω στα πολιτικά. Και ο Χέγκελ αναφέρει το εξής, ότι βάσει αυτό που λέει ο Αριστοτέλης, ότι στον Αριστοτέλη το ουσιαστικό κύριο στοιχείο είναι το κράτος. Δηλαδή σε ρωτάω εγώ τώρα, η πόλη είναι επομένως το πρώτερον σε σχέση με τον πολίτη? Μα γιατί να μπαίνουμε ένα λεπτό, γιατί η μπαταρία θέλει υποστήριξη. Ένα λεπτό. Μην μιλούμε και από μπαταρία. Έρχομαι, αγαπητή Χρυσάνθη, εδώ είμαι. Δεν φεύγω, αλλά είναι και η τεχνολογία πέραν της ειδικής φιλοσοφίας. Να μην μείνουμε και από μπαταρία, Ελένη. Ορίστε. Να μην μείνουμε και από μπαταρία, να βλέπουμε. Ναι. Λοιπόν, ας πούμε, το
ερώτημα, ο πολίτης, βεβαίως στην αρχαιότητα ήταν μέσα στην πόλη. Έτσι. Και ήταν αδιαίρετα. Όπως και σήμερα, ο πολίτης είναι μέσα σε μια κοινωνία και λυπάμαι που θα το πω, είναι μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Έχουμε αρχίσει πλέον να μιλάμε για global ethics, για ηθική χωρίς σύνορα και αυτά. Θέλω να πω, δεν μπορεί ο πολίτης να θεωρηθεί ανεξάρτητα της κοινωνίας στην οποία ζει. Η διαφορά, από τον, η διαφορά είναι ότι μεν την αρχαιότητα η κοινωνία ήταν η μικρή πόλη, ενώ σήμερα τα όρια της πόλης έχουν διευρυνθεί τόσο, έχουν υπερβεί τα εθνικά σύνορα και μιλάμε για μια παγκόσμια κοινωνία. Έτσι. Τώρα, αν το ερώτημά σου είναι, το ερώτημά σου, κυρία Κεφρολόγου, αν η κοινωνία... Ο Χέγγελ θέτει αυτό το ερώτημα, διότι ο ίδιος, σου το διάβασα αυτό, ο ίδιος ο Αριστοτέλης θεωρεί την φυσική τάξη των πραγμάτων, την οικογένεια και γενικά την κοινωνία πιο μπροστά, στο παράθεμα που έβαλα, από τον απλό πολίτη. Γιατί με ρωτάτε. Εγώ θα έλεγα ότι ο καθολικός νόμος, και γι' αυτό είμαι υπέρ του καθολικού ηθικού νόμου και όχι υπέρ των ηθικών απόψεων των επιμέρους κοινωνιών, ο καθολικός νόμος μας επιτρέπει να ξεκινήσουμε από τον πολίτη και να χτίσουμε μια ηθική παγκόσμια. Αυτό το άνοιγμα μας το επιτρέπει να το κάνουμε ηθικός νόμος και μέσα σε αυτό το νόμο μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τα διαφορετικά είδη και έθιμα των διαφόρων κοινωνιών. Αυτή τη δυνατότητα την έχουμε δυνάμει του ηθικού νόμου, ενώ θεωρώ αν αρχίσουμε ανάποδα, δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Με συγχωρείς και πάλι, συγγνώμη για το διάλογο, ζητάω συγγνώμη από όλους, αλλά ο Αριστοτέλης λέει ότι ως προς τη φυσική τάξη των πραγμάτων η πόλη προηγείται της οικογένειας και του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Η δικιά σου θέση ποια είναι απάνω σε αυτή τη θέση του Αριστοτέλη? Αν στην ηθική, λέω, με ρωτάς για το συγκεκριμένο πάνω στον Αριστοτέλη, γιατί εγώ στην απάντησή μου προσπαθώ να το συνθέσω με βάση τον καθολικό ηθικό νόμο στον οποίο προσπαθώ να το συνθέσω με αυτό. Όχι να απαντήσω, ας πούμε, μονολεκτικά ή έτσι πάνω στο... Δεν είπα μονολεκτικά. Γιατί ο καθολικός, ο ηθικός νόμος του Καντ χτίζει ένα βασίλειο όπου συμμετέχουν όλα τα υποκείμενα, όλα τα ηθικά υποκείμενα που μοιράζονται τους ίδιους σκοπούς, υπό τον όρο τη σκοπή τους είναι ηθική. Άρα ξεκινάμε από το μεμονωμένο υποκείμενο για να ανοιχθούμε σε μια κοινωνία, το λέει κοινωνία, το λέει κράτος, το λέει βασίλειο και κάποιοι έχουν παρεξηγηθεί, το βασίλειο των σκοπών, λέει ο Κάντη, ο Κάντιλο, ναι, το κράτος των σκοπών. Ωραία. Άρα δεν βλέπω... τώρα, εάν το ερώτημα είναι τι έρχεται πρώτο, το βασίλειο των σκοπών ή ο άνθρωπος, αν σε αυτό δηλαδή μεταφράζεται το ερώτημά σου, λέω για τον Καν, λειτουργεί ανάποδα, οικοδομείται διανοητικά ανάποδα. Δηλαδή, μονωμένα υποκείμενα ανοίγονται προς αυτό το... Στον σκοπό. Κύριε Καλοκαιρινού, για να σταματήσουμε, αλλά εγώ δεν μίλησα για τον Καντ, μίλησα για τον Αριστοτέλη και τη θέση του Χέγγελ για τον Αριστοτέλη σε σχέση με αυτό που είπε ο Αριστοτέλης και σταματάμε εδώ. Μόνο μια φράση, κυρία Κεφρολόγου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και προχωράμε παρακάτω. Δεν κατάλαβα αν το ερώτημά σας ήταν πάνω στον Αριστοτέλη ή για αυτό που λέει ο Χέγγελ πάνω στον Αριστοτέλη. Που ο Αριστοτέλης και συνέχεια θα σχολιαζόταν και ο Χέγγελ και το αφήνουμε εδώ. Ο κύριος Ευάγγελος έχει το λόγο. Ο κύριος Ευάγγελος με ακούει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση σας όμως, κυρία Καλοκαιρινού. Ο κύριος Ευάγγελος.
Εδώ σε κάποιον άλλο το λόγο. Καλησπέρα σας. Ναι. Ακούγοντας με μεγάλη προσοχή, θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Όπως είναι σήμερα δομημένη η παιδεία μας, οθεί τους νέους να ασχοληθούν στη φιλοσοφία προκειμένου να αποκτήσουν μια ηθική τέτοια που θα φτιάξουν μια κοινωνία των πολιτών? Ναι. Αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα, αυτό το οποίο θέτεται, ουσιαστικό ερώτημα. Βέβαια, αν εννοείται η παιδεία μας στην Ελλάδα ή αν εννοείται η παιδεία μας γενικότερα, όπως είναι δομημένη η παιδεία μας στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι βοηθάει πολύ τους φοιτητές να ασχοληθούν με τη φιλοσοφία και να αρχίζουν να σκέφτονται με όρους κοινωνίας των πολιτών. Αλλά παράλληλα, θα πω και κάτι άλλο. Ενώ έχουμε κατά νου και άλλες χώρες, οι οποίες είναι φιλελεύθερες κοινωνίες και έχω κατά νου, ας πούμε όπως η Ελλάδα, δηλαδή έχω κατά νου τις άλλα ευρωπαϊκά κράτη, δεν μπορώ να μιλήσω για το τι ισχύει ας πούμε στις χώρες της Νοτιοαμερικής, γιατί δεν τις καταλαβαίνω, άρα δεν μπορώ να μιλήσω για αυτές. Αλλά υπάρχουν άλλες χώρες της Ευρώπης στις οποίες ισχύει αυτό το είδος του πολιτεύματος, το οποίο ισχύει και στην Ελλάδα, στις οποίες η φιλοσοφία βρίσκεται σε πολύ καλύτερη μοίρα. Άρα αυτό εμένα με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν φταίει κατά ανάγκη ο φιλελευθερισμός ή το συγκεκριμένο πολίτευμα που έχουμε με όλα τα κακά του και τα καλά του, γιατί έχει και θετικά, τα οποία δεν μας βοηθάει στο να καλλιεργήσουμε μια φιλοσοφική παιδεία. Γιατί βλέπω ότι σε άλλες χώρες αυτή η φιλοσοφική παιδεία καλλιεργείται. Άρα κάτι στην Ελλάδα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξει. Και ξέρετε, ας πούμε αυτή τη στιγμή, θα το πω με τα λύπηση, υπάρχουν πανεπιστήμια εδώ στον ελληνικό χώρο, τα οποία δεν ακούγονται καθόλου φιλοσοφικά και μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Αυτό είναι θλιβερό όντως, αλλά σταματώ εδώ. Ναι, βεβαίως. Είναι μια γραπτή ερώτηση, προηγείται, του κυρίου Βουδολιβογιατζή. Μέσα στο πλαίσιο της πολιτισμικής κοινωνίας του σήμερα, εντός του κράτους η ηθική μπορεί να συμβάλλει? Ποιοι ηθικοί νόμοι μπορούν να εφαρμοστούν για να μην επικρατήσει το χάος? Ναι, θεωρώ ότι τουλάχιστον πιστεύω, οι επιφυλάξεις μου είναι ότι όταν οι κοινωνίες ανοίγονται, εκεί γίνεται πιο δύσκολη και η ηθική διαπαιδαγώγηση και η εφαρμογή ηθικής. Ας πούμε, μιλάνε κάποιοι φιλόσοφοι, όπως τον λένε, ο Μάικελ Γουόλτσερ, για ηθική χωρίς σύνορα. Για δικαιοσύνη χωρίς σύνορα, δηλαδή για μια παγκόσμια δικαιοσύνη. Εκεί αυτό το project το βλέπω αρκετά δύσκολο και θεωρώ ότι σε μια κοινωνία περιορισμένη, κάτω από κανονικές συνθήκες, η ιδέα της δικαιοσύνης, η δικαιοσύνη, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να επιτύχει. Έτσι, αυτό το πιστεύω. Άρα αυτό το global justice για το οποίο έχουν μιλήσει πολλοί φιλόσοφοι και μάλιστα πολλοί φιλόσοφοι επηρεαζόμενοι που επηρεάζονται από τις απόψεις του Καντ, ο οποίος λέει θα ξεκινήσουμε από τα μεμονωμένα υποκείμενα για να οικοδομήσουμε αυτή την κοινωνία, αυτό το κράτος των σκοπών. Δηλαδή, στο οποίο θα συμμετέχουμε όλοι όσοι μοιραζόμαστε κοινούς σκοπούς. Άρα, κάπου από εκεί ξεκινάει αυτό το ιδεώδες της παγκόσμιας δικαιοσύνης. Αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο. Τώρα, μέσα σε μια κοινωνία, νομίζω και η ηθική διαπαιδαγώγηση είναι δυνατή. Απλώς στην Ελλάδα, μπορώ να μιλήσω για την Ελλάδα, η ηθική είναι παρεξηγημένη. Θεωρούμε ότι η ηθική είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είναι, άρα τη θέλουμε μακριά από τα σχολεία μας κλπ. Αλλά θεωρώ με τις κατάλληλες αλλαγές και με τις κατάλληλες προσπάθειες μπορεί να υπάρξει ηθική διαπαιδαγώγηση
μέσα σε μια κοινωνία και βέβαια να αρχίζει να κτίζεται, να οικοδομείται σιγά σιγά ένα ήθος των πολιτών. Το θεωρώ καταρχήν δυνατό αυτό. Δική μου άποψη. Ωραία. Και ζητάω πάλι συγγνώμη από τον κύριο Γρηγόρη Κόντο. Έχει θέσει μία γραπτή ερώτηση εδώ και τώρα την είδα. Με συγχωρείτε κύριε Κοντέ. Κυρία Καλοκαιρινού, σε πείρωση των προηγούμενων ερωτήσεων, θα ήθελα να ρωτήσω. Το προσωπικό ήθος επηρεάζει τα ήθη μιας κοινωνίας? Δηλαδή ένα ηθικό υποκείμενο καθορίζει τα ήθη μιας κοινωνίας? Και το αντίστροφο, τα συλλογικά ήθη επιδρούν στη διαμόρφωση του προσωπικού ήθους? Η απάντηση είναι ναι, βεβαίως. Σας ευχαριστώ κύριε Κόντε ή Κοντέ, με συγχωρείτε, δεν ξέρω το όνομά σας. Σας ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Βεβαίως αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Βεβαίως το προσωπικό ήθος, το ήθος του καθενός επηρεάζει τα ήθη της κοινωνίας, όπως τα ήθη της κοινωνίας επηρεάζουν πολύ περισσότερο το προσωπικό ήθος. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Γι' αυτό λέμε ότι έχει μεγάλη σημασία και μεγάλη αξία η ηθική διαπαιδαγώγηση, ώστε οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν στη ζωή να μπορούν να επηρεάσουν τουλάχιστον τα κακώς κείμενα της κοινωνίας. Γι' αυτό το λέμε. Κύριε Σοκράτη Δελιβογιατζή, έχετε το λόγο και μετά ο κύριος Πέτσιος. Κύριε Σοκράτη Δελιβογιατζή. Θα ήθελα πρώτα να πάσω τη θλίψη μου για το χαμό των δύο φιλοσόφων καθηγητών στους οποίους αναφέρθηκε η Χρυσάνθη, Καλυμτή και Ευαγγελίου, στους οποίους συνάντησα Λιστάκης, ιδίως την Πελοπόννησο, με πρωτοβουλία που αναλάμβανε κάθε φορά της Λεωνίδας Μπαρτσελιώτης στο πλαίσιο συνεδρίου και διαλέξεων. Η διάλεξη της Ελένης Καλοκαιρινού είχε ένα έντονο, αποκαλυπτικό κιόλας, θα έλεγα, εσωτερικό χαρακτήρα. Είναι ίσως μόνη η Ελλάδα και... Δεν ακούγεστε, κύριε. Μια από τις τάσεις που έκανε ένα είδος αιρέσεως βίου αυτό το... Κύριε Δελιβογιατζή, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Μην κουνιέστε, αν είναι αυτός ο λόγος, δεν ξέρω κιόλας, γιατί δεν ακούγεστε. Ναι, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ. Άλλωστε, έχω τεθεί εκτός δικτύου τουλάχιστον 4-5 φορές. Δεν ξέρω, εδώ πρέπει ενδεχομένως να το εξετάσω. Έχει λοιπόν ένα έντονο εσωτερικό χαρακτήρα η περίπτωσή της και όλο αυτό απεικονίστηκε σήμερα στα όσα διεξήλθε. Και από την άποψη αυτή είναι ευχής αργών κάθε φορά που ανατίθεται σε κάποιον να αναλύσει φιλοσοφικά ζητήματα βάση μιας προβληματικής, αυτά να έχουν ένα χαρακτήρα κομβικό. Ένα χαρακτήρα δηλαδή άμεσων γυπνιάσεων σε ό,τι αφορά το
ερευνητικό έθνος. Η ηθική για την Ελένη Καλοκαιρινού είναι το πρώτιστο. Μάλιστα, θα έλεγα και αυτή τη σύμπλεξη, μοιραίο το τρόπο. Έλεγα κιόλας από το δάσκαλό της τον Αριστοτέλη με την πολιτική, ο οποίος στην αρχή των πολιτικών κιόλας, όταν αναφέρεται στα τρία κατά φύσιν ή στα τρία φύση, ένα από αυτά είναι η σχέση πολίτη και πόλης, και κάτι ήθελε λίγο αυτό να το φωτίσει περισσότερο. Δηλαδή, αυτό το ανήκειν του μέρους στο όλο, του πολίτη δηλαδή, στην πόλη, είναι τόσο φύση, άρα είναι κεντρικό. Τα άλλα, ας σας τα πω για να είμαι τόσο πλήρης όσο και προκλητικός. Ποια είναι τα δύο άλλα? Το άρχιν άρχεσθε και το άρεν θύλι. Η διαφορά δηλαδή και η αντίστοιξη άρενος θύλος είναι σε τέτοιο βαθμό φύση όπως η σχέση του πολίτη με πολύ. Αυτό είναι ό,τι πιο διαλεκτικό, βαθιά, ό,τι πιο μαρξιστικό πριν από την ώρα του. Δεδομένου ότι το φίλο μας το Μάρξ δεν τίθενται, αγαπητή μου Χρυσάνθη, ποτέ ζητήματα εξουσίας, παρά μόνο μεταβίβασής της κάπου αλλού. Όχι η εξουσία ως τέτοια, αλλά το πώς μετακινούνται τα υποκείμενα, οι φορείς άσκησής της. Και από την άποψη αυτή, θα έλεγα πως ο Φουκώ αρχίζει να δημιουργεί μια άλλη προϋπόθεση περιγραφικού χαρακτήρα, περνώντας σε μια έμεση μόνο οντολογία του παρόντος, δυνάμη μιας άσκησης από Σοκράτη, γίνονται διακοπές μεγάλες. Μεγάλης διάρκειας θα έλεγα για αυτά τα δεδομένα. Απ' την άλλη μεριά όμως θέλουμε να σε ακούσουμε. Ναι, ακριβώς εγώ τι μπορώ να κάνω. Δεν ξέρω. Τις άλλες φορές ήμουνα... Ο κύριος Μαρκοπουλιώτης μπορεί να κάνει κάτι. Τις άλλες φορές της Άνθη ήμουνα στον Όλυμπο. Το μόνο να κλείσει το βίντεο, μήπως μπορέσουμε να τον ακούσουμε καλύτερα. Ναι, να κλείσει το βίντεο. Όχι, δεν κλείνω το βίντεο. Δεν κλείνω το βίντεο. Λοιπόν, επανέρχομαι. Άλλωστε αυτά μένουν στην ιστορία. Ευάγγελε. Η πρόταξη του ηθικού από την άποψη αυτή, θα έλεγα ότι έχει μία σημασία υπερκέρασης από αυτό του πολιτικού, την Ελένη Καλοκαιρινού. Δηλαδή το ηθικό εδώ, εν προκειμένο, είναι ύψο φάκτο και πολιτικό. Μόνο που η Ελένη δεν το αναφέρει αυτό. Και οι περιπτώσεις του Σοκράτη που του Αριστοτέλη, του Επίκουρου, του Καντ και ούτω καθεξής. Αλλά αν μείνουμε στο Σοκράτη, έχουμε να κάνουμε με μία ηθική και πολιτική πράξη. Δηλαδή για ένα τριπλό που είναι η εργασία, όπως παρατηρούσε η Χάννα Άρεντ, το έργο και η πράξη. Μια τριπλότητα δηλαδή
που μόνο αν δράσει προσεγγιστικά σε σχέση, ας πούμε, με ένα είδος αλληλοαναφοράς, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για μια ηθική τελείωση η οποία θα είναι Σοκράτη, ξαναπέστο. Σοκράτη, ξαναπέστο. Για μια ηθική τελείωση που θα είναι, ξαναπέστο. Για μια ηθική. Που θα είναι ταυτόχρονα για μια πολιτική ολοκλήρωση. Είπα, σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, μιλούμε για ηθική, αλλά όχι στην απολυτότητά της. Για μια σχετικοποιημένη ηθική, φυσικά, παραπέμπω, στη σχολή της Φραγκφούρτης, η οποία κάνει λόγο για ένα διπλό δικαιοσύνης και αγαθού. Αυτή η δικαιοσύνη και αυτό το αγαθό αναπνέουν σε ένα διάλογο ο οποίος προϋποθέτει μια αρχή δημοσιότητας, μια θεσμικότητα, έτσι, ας πούμε συνταγματικός πατριωτισμός, θα μας πει ο Χάμπερμανς, και ασφαλώς όλα λοιπόν, αυτής της καθολικότητας. Δεν μπορούμε, αγαπητοί μου φίλοι, μαρξιστές ή μη, να εγκαταλείψουμε το καθολικό. Δεδομένου ότι αυτό εγγενιάζεται στην αρχή όλας της φιλοσοφικής δημιουργίας και είναι ένα ύψιστα διαλεκτικό στοιχείο που παρατηρώ και οι αναλυτικές διάνοιες τύπου καλοκαιρινού δεν το θέτουν καθόλου εκποδών και όχι μόνο επειδή το αναφέρει ο Καν. Δεν είναι μόνο άλλες διακοπές. Είναι εγγενιαστικό στοιχείο της φιλοσοφίας η καθολικότητα. Άρα, η διαφορά στη δόμηση των ηθών, για την οποία κιόλας μιλάει ο Αριστοτέλης, δεν μπορεί να αφήνεται σε ένα είδος, θα έλεγα, ένα σκεπτικισμού και δεν υπάρχει, είναι μαχητά, είναι μεταθέσιμα, καθόλου. Και εκεί όπου έχουμε να κάνουμε με έντονες αντιθέσεις σε ό,τι αφορά την γραφική, ας πούμε, μετατότητα, και εκεί ουσιαστικά υιοθετείται ένα καθολικό στοιχείο το οποίο εξειδικεύεται, ή όπως θα έλεγε ο Αλτουσέρ, συγκεκριμενοποιείται μέσα στο ίδιο. Είναι το συγκεκριμένο καθολικό. Ένα συγκεκριμένο όμως, το οποίο δεν αφίσταται ποτέ από το καθολικό. Και τελειώσω, δεδομένου ότι η σύνδεση είναι κακή. Πολύ άσχημη είναι. Θέλω να δώσω πάλι τα συγχαρητήριά μου στην Ελένη Καλοκαίρη, με την οποία συνεργάζομαι πολλές δεκαετίες και την οποία θεωρώ μία περίπτωση την πιο χαρακτηριστική σε ό,τι αφορά μια αυθεντικότητα σχέσης με αυτό που κάνει. Η διπλότητα Αριστοτέλη και Καν είναι πράγματι ενδεικτική, αλλά δεν μπορούμε, και εδώ συναντάω τη Χρυσάνθη, τη μαθήτριά μου, δεν μπορούμε
όμως να αφαιθούμε σε μία ιδιοτυπία εν είδη μονομέρειας, χωρίς αυτούς τους δύο να τους βάλουμε να επικοινωνήσουν, και μάλιστα αυτούς τους δύο χωρίς αυτούς, ενώ σήμερα με αυτό το θεόρατο, γιγαντιαίο δίπτυχο που είναι ο Πλάτωνας και ο Χέγγελ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ρελιβογιατζή. Κυρία Κεχρολόγου, να πω μια λέξη, μια φράση. Μια φράση σε αυτά που είπε ο κύριος Ρελιβογιατζής. Κύριε Ρελιβογιατζή, σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Μια μικρή παρατήρηση. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι ένα από τα τρία, ότι η σχέση πολίτη-πόλης είναι φυσική βεβαίως, ότι είναι, αλλά για τον Καντ, επειδή είχα κατεξοχή στο νου μου την καθολικότητα του Καντ, η ηθική είναι η υπέρβαση του φυσικού. Είναι βελτίωση πάνω στο φυσικό. Άρα το ηθικό, όπως είπατε, τουλάχιστον στον Καντ, έτσι, δεν μιλάμε για τον Αριστοτέλη, δεν είναι υπερκέρασης του πολιτικού, είναι υπέρβασης του πολιτικού. Για να μην πω το πολιτικό στον Καντ είναι αδιάφορο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ηθική, τη φιλοσοφία. Γιατί χτίζουμε μια κοινωνία με κριτήρια ηθικά και το τι συμβαίνει στο φυσικό κόσμο μας αφήνει αδιάφορους. Τουλάχιστον για τον Καντ. Μάλιστα. Αλλά για μας όμως, για μένα, έκανα μια αναφορά στον Καντ και στον Αριστοτέλη. Ωραία. Κάνω μια ερώτηση. Δεν εντάχθηκα, ούτε ενέπλεξα τον εαυτό μου κατά έναν τρόπο από κανέναν. Και ούτε τον εμπλέκω ποτέ. Και ούτε τον εμπλέκω από κανένα στοχαστή. Αυτό το ξέρω. Απλώς έκανα μια αναφορά. Okay. Να συνεχίσουμε. Αν είχαμε χρόνο, θα σου πω. Αν είχαμε χρόνο, θα το ανέπτυσα. Μπορεί στο τέλος. Κύριε Πέτσιο, εάν μου επιτρέπετε, που περιμένετε τόσο υπομονετικά, εάν θέλει να μιλήσει ο κύριος Χάρακας να πάει πει κάτι και κάποιος άλλος έχει σηκώσει το χέρι του, και τώρα δεν υπάρχει, δεν ξέρω... Γιατί να μην μιλήσει ο κύριος Πέτσιος τώρα? Ο κύριος Πέτσιος είπε για να μπορείς και να κλείσει κιόλας, γι' αυτό τώρα. Όχι, εγώ απλώς ήθελα να χαιρετήσω και εκφράζω τη χαρά μου για την παρουσία εδώ. Καλησπέρα, Ελένη. Καλησπέρα, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ που είσαι παρόν, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την εξαιρετική ομιλία. Ήθελα όμως να εκφράσω ένα προβληματισμό που αφορά το εξής. Εδώ κάπου σε όλη τη συζήτηση, αυτή την ωραία συζήτηση, και βεβαίως και με αφόρμηση αυτά τα οποία είπε ο καθηγητής ο κύριος Δελιβογιατζής, έχω την αίσθηση ότι λανθάνει αυτή η αριστοτελική αντίληψη ότι η αρετή ή η ηθική, η αρετή μάλλον, γιατί δεν υπάρχει ηθική ως ουσιαστικό στον Αριστοτέλη, το ξέρουμε, είναι επίθετο, δεν είναι ζήτημα διανοητικής προσέγγισης. Είναι ζήτημα του πράτην. Πρακτικής. Γιατί όλοι, λέει ο Αριστοτέλης, ξέρουμε τι είναι ηθικό, ξέρουμε τι είναι αρετή, ξέρουμε τι είναι, τι οφείλουμε. Συνήθως το χάνουμε αυτό. Και με αφόρμηση αυτό, θα ήθελα να δω τις ηθικές θεωρίες. Εγώ εκφράζω το σεβασμό μου και τη χαρά μου στην αγαπητή Ελένη Καλοκαιρινού, γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι από τους λίγους ή τις λίγες που ακριβώς αυτά που διδάσκει τα βιώνει. Βλέπουμε ακριβώς μορφές λόγου, ηθικού λόγου, που δεν έχουν καμιά σχέση με την πράξη, με το πράτη. Οι θεωρίες δηλαδή. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι διαλέγονται με έννοιες ηθικές, γνωρίζουν ακριβώς την ενδοχώρα αυτών των ενιών, αλλά το πράτη είναι ένα αη ζητούμενο και αη απορούμενο, που θα έλεγε ο Αριστοτέλης. Είναι μια μεγάλη συζήτηση και η ώρα είναι κάπως περασμένη. Όμως εγώ θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στην Ελένη.
Γιατί στην αρχή η κυρία Δελιγιώργη μίλησε για το ζήτημα των κριτηρίων. Υπάρχει μια σχολή σκέψης η οποία ονομάζεται συμβατικά, δεν θα το πω στα γερμανικά, ο χρυσούς κανόν. Έτσι, ο χρυσούς κανόν, the golden regel. Που κωδικοποιείται στο εξής. Όσοι μισείς, εταίρο μη ποιήσεις. Το ζήτημα δηλαδή της αμοιβαιότητας στο πεδίο. Είναι ένα κριτήριο. Και είναι ακριβώς μετά τον Καντ. Αντλώντας όμως και από την αρχαιοελληνική παρακαταθήκη. Προϋποθέτει το ριγκορίσμους του Καντ και τον επεκτείνει σε κάτι. Δηλαδή, στην έννοια της αμοιβαιότητας. Είναι ένα κριτήριο, κατά τη γνώμη σας, κυρία Καλοκαιρινού. Okay. Σας ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Όπως επίσης σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πέτση, αγαπητέ Κωνσταντίνη, για την παρουσία σου εδώ απόψε. Βεβαίως, αυτό είναι το καθαρά χριστιανικό. Να μην κάνεις τον άλλον όπως δεν θα ήθελες να κάνει εκείνος. Το συναντούμε ήδη στο Μένανδρο, το συναντούμε στην ποιήση. Είναι... Βεβαίως, είναι πάρα πολύ γνωστό ο χρυσούς κανόνας, έτσι, όπως είναι ενδιαφέρον ότι ο Χέαρ, τον οποίο ανέφερα, έχει αναδείξει ότι το γεγονός ότι οι αντιπροσωπευτικότερες ηθικές θεωρίες, ξεκινώντας από τον Αριστοτέλη, τονίζοντας, φτάνοντας μέχρι τον Καντ και τονίζοντας τον Καντ, ότι αν αναλύσουμε λογικά τις ηθικές τους, τα κριτήρια τους, είναι άλλη διατύπωση του χρυσού κανόνα. Δηλαδή αυτό που λέει ο Καντ, να θέλεις να πράττεις έτσι, ώστε να θέλεις ο γνώμονας της πράξης να γίνει καθολικός νόμος. Δηλαδή να μην κάνεις τον άλλο μια πράξη που δεν θα ήθελες ο άλλος να σου την κάνει εσένα. Εδώ η διατύπωση του χρυσού κανόνα. Άρα λέει ο Χέρ ανέδειξε ακριβώς το σημείο ότι να πω σχεδόν σε όλες, για να ακριβολογήσω, τις ηθικές θεωρίες στο βάθος τους υπάρχει αυτό που είπατε, αυτό που είπες αγαπητέ Κωνσταντίνε, ο χρυσός κανόνας, που είναι η ουσία της ηθικής. Είναι το βασικό κριτήριο. Απλώς στις διάφορες ηθικές θεωρίες έχει λάβει διαφορετικές διατυπώσεις. Αλλά αυτός παραμένει ο λογικός πυρήνας. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Θέλετε κάτι άλλο, κύριε Πέτσιο? Όχι, όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Χάρακας. Και μετά έχω ένα γραπτό μήνυμα από την κυρία Εμιλία και από τον κύριο... Έχω και γραπτά μηνύματα, κυρία Καλοκαιρινού, από τον κύριο Χάρακα. Καλησπέρα σας. Πραγματικά δεν ξέρω αν θέλω να κάνω ερώτημα ή αν ο Κέρσορας πήγε στο συγκεκριμένο. Μια και πήρα έτσι κάπως αυτογνωμόνως το λόγο, ήθελα να θέσω στην κυρία Καλοκαιρινού. Ακούγομαι ή όχι? Μια χαρά. Και καλά κάνατε, λέω, που πήρατε το λόγο. Καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία σας. Λοιπόν, δείτε, θέλω να κάνω ένα εντός εισαγωγικών ερώτημα στην κυρία Καλοκαιρινού, η οποία ανεζήτησε και στηρίχθηκε και καλά έκανε στον λόγο τον Καντιανό. Έτσι ήταν πολύ τσουρίκτσουν κάντα, το πούμε, απόψε. Ήθελα να ρωτήσω αν... μιλώντας για την ηθική, για την οποία πολύ δύσκολα μπορούμε να μιλάμε, είναι πολύ δύσκολο θέμα και ξεπερνάει τα όρια της γλώσσας, όπως έχει πει κάποιος έγκυρα. Εάν όμως θέλουμε να επιμείνουμε, διερωτώμε αν μπορούμε λίγο να σταθούμε σε ένα κριτήριο, απέφυγε να μπει στα κριτήρια και καλά έκανε, είναι μεγάλο θέμα, αν μπορούμε να μπούμε κάπως πιο έγκυρα, με το να αναζητήσουμε δηλαδή αντί το λόγο αλλά την ωφέλεια. Δηλαδή να γίνουμε λίγο ωφελημιστές σύγχρονα, όπως είμαστε σύγχρονα, γιατί και ο Αριστοτέλης υπήρξε ωφελημιστής και αν δεν κατατάσσεται σε αυτούς. Δηλαδή να πούμε το εξής, ότι μπορούμε να σκεφτούμε ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά την ωφέλεια εάν τη δούμε ως κριτήριο που ενδιαφέρει όλο και περισσότερο κύκλο ανθρώπων. Δηλαδή, εάν αναζητώντας την αξία της ωφέλειας τη δούμε σαν ένα κριτήριο αξίας και την διαπροσωπικά την παληθεύσουμε
με άλλα πρόσωπα, διευρύνοντας δε συνέχεια τον κύκλο, δούμε ότι κάτι που είναι ωφέλιμο είναι οπωσδήποτε και ηθικό. Έχουμε ένα επιχείρημα λίγο, ας το πούμε, τέρα-τέρ για το ποιο μπορεί να είναι κάτι ωφέλιμο και να μην μείνουμε σε έναν λόγο ο οποίος είναι πολλές φορές βασανιστικός. Αυτό έτσι σαν ένα ερώτημα στην κυρία Καλοκαιρινή. Κύριε Χάρακα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και για το ερώτημά σας. Βεβαίως νομίζω γνωρίζετε ότι η σύγχρονη κοινωνία σε μεγάλο βαθμό είναι ωφελημιστική. Ίσως όχι υπό την εκδοχή που το εννοείται, αλλά είναι με μια ευρύτερη σημασία ωφελημιστική η κοινωνία. Και αναζητώντας, αν θέλετε, αν με συγχωρεί, και αναζητώντας σε αυτή τον ωφελημισμό ένα είδος ωφέλεια, την καλώς εννοούμενη ωφέλεια, η οποία με διάφορα κριτήρια προσεγγίζεται. Τώρα βέβαια το βελτιώσατε κάπως, γιατί η καλώς εννοούμενη ωφέλεια είναι αρκετά διαφορετική από την ωφέλεια γενικώς. Γιατί στον ωφελημισμό το πρώτο ερώτημα είναι τι συνιστά ωφέλεια. Και σας διαβεβαιώ, επειδή σπούδασα, έκανα μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό στην Αγγλία, όλοι οι Αγγλοσάξονες ασχολούνται με τον ωφελημισμό. Για αυτούς δεν υπάρχει άλλη ηθική θεωρία εκτός από τον ωφελημισμό, και την έννοια της ωφέλειας την έχουν χτενίσει πάρα πολύ. Παρά τα αυτά, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι ο ωφελημισμός δεν μπορεί να μας οδηγήσει να πάμε μακριά. Για πάρα πολλούς λόγους θα προσπαθήσω να σκεφτώ τους ένα-δύο λόγους σημαντικότερους. Η ωφέλεια διαπνέεται από μία σχετικότητα, θεωρώ. Ότι δηλαδή μία πράξη η οποία μπορεί να ωφελήσει σήμερα τους περισσότερους, το μεγαλύτερο αριθμό των περισσότερων ανθρώπων, μπορεί η ίδια αυτή πράξη αύριο να μην ωφελεί εξίσου τους περισσότερους ανθρώπους, να μην αυξάνει την ωφέλεια των περισσότερων ανθρώπων. Άρα, στην πρώτη περίπτωση θα εκλαμβανόταν ως ηθική και στη δεύτερη περίπτωση δεν θα ωφελούσε ένας φόνος. Αν μία δολοφονία ωφελούσε με κάποιο τρόπο το μεγαλύτερο αριθμό των περισσότερων ανθρώπων, τους περισσότερους ανθρώπους, τότε η δολοφονία θα δικαιολογείται σύμφωνα με τον ωφελημισμό ως ηθική πράξη. Έτσι. Θέλω να πω, η πρώτη αντίρρησή μου σε μια θεωρία, σε ένα ωφελημιστικό κριτήριο θα είναι ότι η ίδια πράξη, είτε καλή είτε κακή είναι αυτή για την οποία μιλάμε, άλλες φορές η δολοφονία θα εκλαμβάνεται ή ως ηθική και άλλοτε ως κακή, ανάλογα με τον αριθμό ανθρώπων που θα ωφελήσει. Παράδειγμα, αν δολοφονείται ο Χίτλερ τότε, έτσι, και είχαν σωθεί εκατομμύρια ζωές, βεβαίως η δολοφονία θα ήταν σε εκείνη την περίπτωση μια ηθική πράξη. Αλλά αν αρχίζουμε να μπαίνουμε στη συζήτηση πότε η ίδια πράξη, τονίζω τη λέξη ίδια. Η δολοφονία του Χίτλερ δεν θα ήταν ποτέ δολοφονία. Τι θα ήτανε? Μία λύση. Δολοφονία θα ήταν. Μία λύση με αφαίρεση ζωής θα ήταν. Έτσι. Θα ήταν μία λύση, συμφωνώ, απολύτως. Γι' αυτό ανέφερα και εγώ αυτό το παράδειγμα. Αλλά είναι αφαίρεση ζωής. Ενώ μία άλλη αφαίρεση ζωής, οποιαδήποτε άλλη, είναι μία πράξη η οποία καταδικάζεται. Άρα βλέπουμε, η αφαίρεση ζωής στη μία περίπτωση να δικαιολογείται ηθικά, και δεν είναι η μόνη του Χίτλερ, υπάρχουν και άλλοι κακούργοι, και στην άλλη περίπτωση να καταδικάζεται. Άρα μας οδηγεί ο ωφελημισμός, επειδή όπως λέει ο Καντ, και ο Καντ έχει μια πάρα πολύ ωραία κριτική στον ωφελημισμό, λέει εκεί, δεν ασχολούμεθα με πράξεις ηθικές, με πράξεις κακές. Αποφασίζουμε να επιτελέσουμε την πράξη, και περιμένουμε τα αποτελέσματα, τις συνέπειες. Αν οι συνέπειες είναι τη μεγαλύτερη ωφέλεια των περισσότερων ανθρώπων, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι ήταν ηθική πράξη. Αν το αντίθετο,
Λέει, δεν ήταν ηθική. Άρα να σκοτώσει τον πατέρα σου, αν για κάποιο λόγο ωφελήσει έναν αριθμό. Μια χαρά είναι η πράξη, η πατροκτονία. Με καταλάβατε, δηλαδή. Ναι, σας κατάλαβα. Θεωρώ αυτό είναι ένα βασικό σφάλμα. Μια... Και έχει κι άλλες, βέβαια. Έχει κι άλλες. Έχει κι άλλες. Θα σταθώ όμως και στο δεύτερο σημείο που είπατε, με το οποίο διαφωνώ και αυτό έτσι... Ο Αριστοτέλης δεν είναι ωφελημιστής. Έτσι είναι, αυτό δεν ευσταθεί, με όλο το σεβασμό που επιτρέπεται. Ο Αριστοτέλης μιλάει για το αγαθό και πόσο το έργο της πράξης μας θα είναι το αγαθό. Και το αγαθό, λέει, είναι ευχάριστο. Ευχαριστεί και αυτόν που το επιτελεί και συχνά και τους γύρω. Το λέει αυτό και αυτό μπερδεύει πολύ συχνά τους ανθρώπους. Αλλά δεν σημαίνει ότι το επιτελούμε για να ευχαριστήσουμε. Το επιτελούμε γιατί είναι αγαθό και ενώ εμείς κάνουμε το αγαθό, συγχρόνως παρεμπιπτόντως ευχαριστεί κιόλας. Δηλαδή πίνουμε το φάρμακο για να θεραπεύσει την υγεία και τυχαίνει αυτό το φάρμακο είναι γλυκό κιόλας. Δεν το πίνουμε γιατί είναι γλυκό. Το πίνουμε για να θεραπευτούμε από την ασθένεια. Τυχαίνει και έχει και γλυκιά γεύση. Καταλάβατε, άρα είναι λίγο λάθος να κάνουμε μια ανάγνωση του Αριστοτέλη ως ωφελημιστή. Αυτό μόνο. Μια καλοκαιρινού, είναι πάρα πολύ η απόψηνή σας ομιλία ενδιαφέρουσα, εξαιρετική, στοχαστική θα έλεγα, και αυτό φαίνεται από τις πολλές ερωτήσεις. Λοιπόν, υπάρχει μια γραπτή ερώτηση, δύο, τρεις δεν βλέπω εδώ. Πέστε τις όλες τις σημειώνω αργά, να απαντήσω συνολικά, έτσι, γιατί... Δεν νομίζω ότι δεν μπορεί, είναι διαφορετικό νομίζω. Ευχαριστούμε πολύ την εξαίσια παρουσίαση. Ευχαριστούμε πολύ για την, δεν βλέπω και καλά. Αν έχετε την καλοσύνη να σχολιάσετε τη σχέση ηθικής και φυσικού. Πολύ καλή ερώτηση. Ναι, από την κυρία Εμιλία και από την κυρία Ρουμιάνα. Είπατε πριν, άντε να το διαβάσω και αυτό, ως παράδειγμα πως ως καθηγήτρια μπορείτε να πείτε σε κάποιο φοιτητή με ευγενικό τρόπο για το αν ο χαρακτήρας του είναι ενάρετος. Το είπα, ναι. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει αντίθετα. Δεν ξέρω τι εννοεί εδώ. Άρα η θέση που έχει κάποιος στην κοινωνία, κατάλαβα, δύναμη και φυσική επιρροή φόβος δεν επηρεάζει ή αλλοιώνει και την καθολική ηθική. Ναι, αυτό το δεύτερο δεν είμαι σίγουρη ότι το κατάλαβα, αλλά σας απαιτήσω πρώτα την προηγούμενη. Η σχέση ηθικής και φυσικού, ας πούμε. Τουλάχιστον, να το πω έτσι απευθείας, στους συγγραφείς στους οποίους ανέφερα, στους φιλοσόφους στους οποίους ανέφερα, που είναι ο Αριστοτέλης και είναι και ο Καντ και είναι και ο Χέρ, έτσι, ο ηθικός λόγος, η ηθική διεργασία εκλαμβάνεται ως βελτίωση του φυσικού. Πάντοτε στην φιλοσοφία υπήρξε το ερώτημα πώς θεωρούμε πώς εκλαμβάνεται η φύση. Είναι η φύση αγαθή ή είναι ό,τι το χειρότερο συμβαίνει στον κόσμο αυτό. Έχω υπόψη μου χαρακτηριστικά ένα δοκίμιο του Βρετανού John Stuart Mill. Έχει τίτλο «On Nature», πιθανόν έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά, δεν ξέρω, στο οποίο λέει «Η φύση, πριν επέμβει ο άνθρωπος, δημιουργήσει κοινωνίες κλπ. κλπ. Ήταν ό,τι το χειρότερο. Ήταν μια κατάσταση στην οποία ο ένας άνθρωπος έτρωγε τον άλλον, σκότωνε τον άλλο για να επιβιώσει. Προφανώς, λέει, δεν θέλουμε να ζούμε σε μια τέτοια κοινωνία σήμερα», που να θυμίζει καθόλου το φυσικό και είμαστε τη φυσική κατάσταση και είμαστε ευγνώμονες που οι ανθρώπινες κοινωνίες έχουν δημιουργήσει νόμους, τιμωρούν τους εγκληματίες και πάει. Άρα εκεί ο Μιλ έχει μια σύλληψη της φύσης ό,τι το χειρότερο και εκλαμβάνει την ηθική ως κάτι το οποίο έρχεται να λιάνει, λέει ο δάσκαλός μας ο κύριος Δελιβογιατζής, να ηθικοποιήσει, να βελτιώσει το φυσικό. Αυτή είναι η άποψη τόσο του Μιλ, αλλά να πάω και πιο πολύ του Καντ και λιγότερο του Αριστοτέλη, ο οποίος Αριστοτέλης είναι και οπαδός του φυσικού. Έτσι, αλλά σίγουρα είναι του Καντ,
Ο ηθική βελτιώνει το ανθρώπινο φυσικό, την ανθρώπινη φύση. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν και φυσιοκράτες ηθικοί φιλόσοφοι, έτσι. Ο Σοκράτης ήταν ένας από αυτούς, ο Πλάτων ήταν ένας από αυτούς, ο οποίος βλέπει τη φύση ως μία καλή κατάσταση η οποία και ταυτίζει το ηθικό με το φυσικό, δεν το διαχωρίζει τόσο. Εγώ τίνω να το διαχωρίζω και να θεωρώ το ηθικό ως βελτίωση του φυσικού. Άρα έτσι εκλαμβάνω αυτή τη σκέψη. Είναι μία άποψη. Δεν... Ελένη, εδώ θα ήθελα... Προσυζήτηση, βέβαια. Ναι. Θα ήθελα να προσθέσω προς διευκρίνηση αλλά και αποκατάσταση του πράγματος, τουλάχιστον ιστορικά ή ιστορικό-θεωρητικά, ότι άλλο είναι το φύση, δοτική, ως φυσική κατάσταση. Αυτό που προέκυψε εκ φύσεως, ναι. Σιγά-σιγά, που στο Hobbes λέγεται σε ένα είδος homo homini lupus, δηλαδή μια χρήση βίας χωρίς ίχνος διάκρισης ή άφησης, και άλλο ένα φύση, το οποίο επικαλούνταν παραδείγματος χάρη, για να σου αρέσει αυτό, η αρχαία ιστορική, αλλά κυριότατα ο Jean-Jacques Rousseau, ο οποίος έλεγε ότι ο άνθρωπος σε φυσική κατάσταση είναι άγγελος. Άρα λοιπόν αυτό το φύση χρήζει και ερμηνείας και αποκαταστάσεως, και θεωρώ πως είναι από τις λέξεις, όχι μόνο κλειδιά, που συνεχίζουν να μας προκαλούν και ουσιαστικά να ανατροφοδοτούν τον προβληματισμό. Συμφωνώ με αυτό, αλλά στο στο... Έτσι, φύση, Hobbes, φύση, Rousseau. Όχι, όχι. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Επειδή το είπες, αγαπητέ... Φύση, Αριστοτέλης, τελείως διαφορετικά πράγματα. Στους στοϊκούς, το φυσικό και το ηθικό ταυτίζονται. Είδες, να το. Είναι το ίδιο με το λόγο. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Το είπα επειδή σου αρέσει αυτό. Ναι. Γι' αυτό είπα ότι κάποιοι από τους αρχαίους Έλληνες είναι ο Επίκουρος. Καλά, για τον Επίκουρο δεν το συζητώ, ας πούμε, σίγουρα. Αλλά ακόμα και οι στοικοί είναι φυσιοκράτες. Ο λόγος ταυτίζεται με τη φύση. Ωραία, ο λόγος που είναι θείος, που είναι κλπ. Αλλά... Είναι η φύση ομολογουμένος ζήν. Έτσι, έτσι. Ναι, ακριβώς, έτσι. Για τον Κάντ αυτό δεν ισχύει, λόγου χάρη. Αυτό ήθελα να ακουστεί. Και με όλα τα άλλα που είπε ο αγαπητός μας δάσκαλος Χρυσάδη, συμφωνώ. Ναι, αλλά εκεί, για να πάλι συνεχίσω τη σκέψη και τη βούληση της Χρυσάνθης, εκεί υπάρχει το υποκείμενο, ένα στρεβλό πράγμα όπως επισημαίνει ο Νίτσε, ενώ στους Καρτέσιο, Κάντ, Χέγκελ, ενώ εδώ είναι σε μια κατάσταση αυτονομίας και φυσικότητας ένταξης. Η αυτονομία δηλαδή, η οποία πηγάζει από μια φυσικότητα ένταξης. Γι' αυτό και το πολιτικό εδώ είναι μιζόνος φυσικό στον Αριστοτέλη. Και στον Επίκουρο. Βεβαίως, φυσικά. Χρυσάνθη, δεν είμαι σίγουρη ότι κατάλαβα το δεύτερο ερώτημα. Θα το ξαναδιαβάσω γιατί πρέπει να το διαβάσω. Χρυσάνθη, αν είναι εδώ το πρόσωπο, κύριος ή κυρία που έκανε, καλύτερα να μας το πει τι εννοεί. Είναι εδώ η κυρία Ρουμιάνα, δεν το διαβάζω και καλά, Σταματίνα. Κατάλαβε. Να μας πει το ερώτημα. Θα το ξαναδιαβάσω. Ναι. Είπατε πριν ως παράδειγμα πως ως καθηγήτρια μπορείτε να πείτε σε κάποιο φοιτητή με ευγενικό τρόπο για το αν ο χαρακτήρας του είναι ενάρετος. Mm-hmm. Ναι. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει αντίθετα. Δηλαδή να πει αυτός είστε... Όχι αντίθετα, αντίστροφα. Αντίστροφα. Έτσι γράφει. Άρα η θέση που έχει κάποιος στην κοινωνία, δύναμη και φυσική επιρροή, φόβος. Δεν επηρεάζει η Αλλιώνη και την καθολική ηθική. Ναι, άρα
Το θέμα είναι εάν η θέση, ισχύως, έτσι που έχει κάποιος, εάν επηρεάζει την καθολική ηθική. Το θέμα είναι αν την επηρεάζει η ηθική, δεν είναι καθολική. Το θέμα είναι ότι η καθολική ηθική θέλει ακριβώς να παραμερίσει. Και η καθολική ηθική είναι καθολική ακριβώς γιατί παραμερίζει, παραβλέπει επί τούτου τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχει ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή και ένα από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά είναι ο ένας είναι πρωθυπουργός και ο ένας είναι καθηγητής, ο άλλος είναι απλός φοιτητής. Το ηθικό βλέπει και θεωρεί τους δύο αυτούς ανθρώπους ανεξάρτητα από τη διαφορετική θέση την οποία βρίσκεται ο καθένας, γιατί βέβαια αν η ηθική λογαριαστεί με όρους που λαμβάνουν υπόψη τη θέση εξουσίας του καθενός και τη θέση αδυναμίας από την άλλη, τότε δεν είναι ηθική. Έτσι. Άρα οι διαφορετικότητες μεταξύ των ανθρώπων και μέσα στις διαφορετικότητες περιλαμβάνεται διαφορετική κοινωνική θέση, διαφορετική πολιτική θέση και πάει λέγοντας, παραβλέπονται και λαμβάνεται μόνο υπόψη η πράξη για την οποία συζητείται υπό τον όρο ότι θεωρούμε ότι τα υποκείμενα βρίσκονται κάτω από ίσους όρους. Αυτή είναι η απάντηση. Μάλιστα. Λοιπόν, σιγά σιγά, κυρία Καλοκαιρινού, σας κουράσαμε απόψε, αλλά εσείς πιέτατε. Εγώ σας κουράσαμε. Γιατί μου δώσετε και επαναλαμβάνω, πολύ εξαιρετική, πρωτογενής γιατί όχι η ομιλία σας. Αυτό φάνηκε, πάλι θα το πω από τις ερωτήσεις σας, ανεβάσατε πάρα πολύ απόψε το επίπεδο του κύκλου μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν τελευταία θέλει να παρέμβει κάποιος, να πει 2-3 λέξεις. Και από τους άλλους ίσως, να μην πω ονόματα και δεσμεύσω. Όποιος θέλει κάτι να πάρει, να πει. Εγώ κυρία Κεφρολόγου. Να πω εγώ, Χρυσάνθη. Βεβαίως. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν την αγαπητή κυρία Καλοκαιρινού, την αγαπητή Ελένη, για αυτή την περιδιάβαση. Εγώ θα ήθελα να κλείσω με μία απορία. Ο Σοκράτης ήπιε το κόνιο. Ο Τζορντάνο Μπρούνο πήγε στην πυρά το 1600. Ο Σπινόζα λύαινε γυαλιά όταν κατέστη από συνάγωγος. Γιατί αυτοί που γράφουν για περί ηθικής δεν συστοιχίζουν την πράξη τους με αυτά που γράφουν? Είναι ένα ερώτημα. Γιατί υφίστανται τις συνέπειες αυτό που λένε ενδεχομένως. Είναι γιατί ένα ερώτημα. Συνέπειες επανερχόμαστε. Άλλο, ναι. Είστε κύριε Πέτσκα. Είπατε όχι. Επανερχόμαστε στο αριστοτελικό ότι είναι το ζήτημα της πράξης, όχι της διανοητικής προσέγγισης ή της συγκρότησης κανονικοτήτων. Μην ξεχνάμε ότι και ο Μουρ στις αρχές, ο οποίος θεωρείται και η απαρχή, η θεωρητική μήτρα των μεταγενέστερων ηθικών προσεγγίσεων, εκείνο που θέτει, η κυρία Καλοκαιρινού τα ξέρει καλή ο νεμού, είναι η διάκριση ανάμεσα στο καλό και το κακό. Αυτή είναι η βασική διάκριση. Και παραμένει το ερώτημα μαζί με τις ευχαριστίες προς την κυρία Καλοκαιρινού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πέτσι. Και θέλετε τώρα πάλι άλλη μία απάντηση. Τι να πω, ας πούμε... Εντάξει όμως, δες εδώ Ελένη πριν απαντήσει. Ήθελα να συνεχίσω το ενήμα του Κώστα. Ότι ναι, ναι. Βεβαίως. Και ο Τζορντάνο Μπρούνο έθεσαν εν ταυτό θεωρία και πράξη. Γι' αυτό, αυτό ακριβώς. Τι συνέπειες. Αν είχαν αναγάγει την πράξη στη θεωρία, δεν θα τους ενοχλούσε κανείς. Συμφωνώ. Όσα, ας πούμε, ουσιαστικά τη γλίτωσε, επειδή η πολιτική του πραγματεία σκέφτηκε, όπως ξέρουμε, μετά το θάνατό του. Πώς ήταν αυτός, ποιος? Άμι, και εξαιτίας της θεολογικοπολιτικής είχε αυτές τις συνέπειες του από συνάγωγου, αλλά ο Δόλιος πέθανε πάρα πολύ μικρός. Ενώ ο Καρτέσιος, από την άλλη μεριά, δεν έγραψε καμία ηθική και συχνά σημείωνε πόσο αυτή η παρισινή αστυνομία δεν αστειεύεται. Γι' αυτό και διαρκώς ταξίδευε. Και
και δεν έγραψε ούτε πολιτική ούτε ηθική. Τι να έχεις, Σωστράτη. Θέλετε να πείτε... Ο Καντ είναι μια άλλη περίπτωση βελτιωτική των δύο που ανέφερα, δηλαδή του Καρτέζιου και του Σπινόζα, αλλά και αυτός τεχνιέντος που συνδύαζε ηθική και πολιτική, πρόντιζε να τελεί υπό τη σκέπη του αυτοκράτορα. Άρα είναι ένα θέμα μεγάλης πολυπλοκότητας και που ουσιαστικά επινοεί μηχανές. Κατεργάζεται τέχνα. Και τον εγκομίαζε. Με κατάλαβε πλήρω. Και τον εγκομίαζε τον αυτοκράτορα. Ναι, κάθε λίγο. Μάλιστα, τελείωνε την επιστολή ως ο ταπεινός σας υπηρέτης. Τώρα για να προκαλέσω τον αγαπητό Κωνσταντίνο και τον αγαπητό Σωκράτη να αντιστρέψω λίγο αυτό που είπατε. Δηλαδή ξεκινάει ένας νέος κύκλος, έτσι, τώρα. Όχι, να τελειώσω, γιατί η Χρυσά θα μας κυνηγήσει. Αλλά θέλω να πω πολύ απλώς... Δεν κυνηγάω, καλέ. Τι είναι αυτά που λέτε και μας ακούει ο κόσμος. Από άρετε. Ναι, θέλω, σκέφτομαι, συλλαμβάνω την ηθική ως τον χώρο, αν μπορώ να το θέσω έτσι, ανάμεσα στην πέρα από την προσωπική μας ζωή, μέχρι την πολιτική, εκεί που αρχίζουν οι νόμοι και η εξουσία. Άρα είναι ο πολύ προσωπικός μας χώρος, του καθενός. Από εκεί και πέρα αυτό που ονομάζουμε, θα έλεγα, κοινωνικός χώρος, που δεν διέπεται πολύ αυστηρά από νόμους, είναι ο ενδιάμεσος χώρος, πώς συμπεριφέρομαι στους φίλους, πώς συμπεριφέρομαι στη γειτονιά μου, δηλαδή και εκεί δεν επισέρχονται αυστηρά, εκτός αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι, ο νόμος. Άρα σε αυτό το χώρο, ανάμεσα στον προσωπικό και στον πολιτικό χώρο, θεωρώ ότι κινείται η ηθική. Και η άποψή μου είναι ότι ακριβώς επειδή η ηθική εκλείπει, αυτός ο χώρος έχει συρρυκνωθεί και είτε έχει αφομοιωθεί από τον προσωπικό, είτε έχει αφομοιωθεί εντελώς από τον πολιτικό, δηλαδή, και μέσα στον κοινωνικό χώρο που διέπεται από κανόνες ηθικής, έχει επισέλθει ο νόμος. Για να το πω διαφορετικά, ο προσωπικός χώρος, ας πούμε, είναι ο χώρος, ο ηθικός χώρος, ο χώρος μεταξύ δύο φύλων. Είναι μία αυθόρμητη σχέση, μία φυσική σχέση, έτσι, ή ο χώρος μεταξύ της συγγένειας, η προέκταση της οικογένειας. Και εκεί λειτουργούμε με ηθικές αρχές και με ηθικούς κανόνες. Στοιχειοδός, δεν αυθαιρετούμε, δεν εκμεταλλευόμαστε ο ένας τον άλλο. Όμως μπορεί να τύχει, επειδή συμβαίνει και αυτό. Και έχει εκλείψει, κατά την άποψή μου, τα τελευταία χρόνια, αυτός ο ηθικός χώρος, εκεί έχει εισχωρήσει στις μέρες μας ο νόμος. Άρα ο νόμος έχει επέμβει και έχει απορροφήσει, έχει αφομοιώσει εντελώς την ηθική. Και από εκεί και πέρα, αν κάποιος φιλόσοφος, οποιαδήποτε εποχή, τολμήσει να πει κάτι ηθικού φύσεως ή να πράξει, όπως είπε ο Κωνσταντίνος, εάν δεν συμμορφώνεται προς τον νόμο, δέχεται τις συνέπειες. Δεν ξέρω. Βέβαια, δώσατε ιστορικά παραδείγματα, ας πούμε το Σωκράτη, ιστορικές φυσιογνωμίες. Καμιά φορά θα αξίζει να κοιτάμε και το μέσο άνθρωπο, που λένε οι Άγγλοι, είμαι επηρεασμένοι από τις... Ο μέσος άνθρωπος, ο οποίος ζει τη ζωή του, πάει στη δουλειά του, έχει την οικογένειά του, δεν έχει ιδιαίτερες φιλοδοξίες, ζει έναν σχετικά, βάζω τη λέξη, ηθικό βίο, έτσι. Αυτόν δεν θα τον αγγίξει η πολιτική, η εξουσία. Δεν θα τον αγγίξει η εξουσία. Τώρα, όντως υπάρχουν παραδείγματα τα οποία έχουν ξεφύγει, ας πούμε, με την καλή έννοια έχουν ξεφύγει. Σωκράτης, ο Τζορντάνο Μπρούνο, ξέρω εγώ. Εκεί βέβαια δυσαρεστήθηκε η εξουσία και έδρασε ανάλογα. Δεν ξέρω. Υπάρχει κάποιος που θέλει, τελευταίος, εκτός από τους προλαλήσαντας, που θέλει να μιλήσει, να παρέμβει, να κάνει κάποιο σχόλιο? Όχι.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καλοκαιρινού. Είσαστε και πάλι χήμαρος και με πάθος μάλιστα μιλούσατε απόψε. Σας περιμένουμε όλους εσάς μετά από 15 μέρες πάλι σε αυτή τη φιλοσοφική μας συνάντηση, σε αυτή τη φιλοσοφική μας κυψέλη, θα έλεγα, για να στοχαστούμε και να αναστοχαστούμε, γιατί οι καιροί είναι δύστοποι. Καλά το είπα, δάσκαλε? Δύστοποι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, σας περιμένουμε όλους. Μετά, επαναλαμβάνω, πάει 25 του μηνός, θα μιλήσει ο κύριος Μπιτζάκης για την τεχνολογία και για την αποπροσωποποίηση της κοινωνίας, κάπως έτσι. Συγχωρέστε με. Και πάλι σας ευχαριστώ, κυρία Καλοκαιρινού, και πάλι όλους εσάς σας ευχαριστώ από καρδιάς που μείνατε 3 ώρες περίπου και μαζί μας και μας τιμάει πολύ αυτό και μας δίνει δύναμη και ελπίδα για να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και πάλι τους διορισμούς και όλους τους παρόντες. Πάρα πολύ ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Μηχανή και, να, και να ευχαριστήσω και εγώ, Ελένη, που δίνεις το λόγο, μάλλον μου έκανες πάσα, να το πω έτσι απλά. Και εγώ προσωπικά από καρδιάς να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρκοπουλιώτη για όλη του την υπομονή, για όλη του την προσπάθεια που κάνει μέχρι τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε, κύριε Μαρκοπουλιώτη. Ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια, Ελένη. Ευχαριστούμε.